πρόκριση του τελικού μπασκετάκι Σαλόνικα Development League. Δεν έχει με Πουέμπλα, έγινε η παρουσία των ομάδων. Εδώ η Πουέμπλα. Τελικός Development League. Φτάσαμε στο τελευταίο σκέλος αυτού του μεγάλου πρωταθλήματος που έμπλα και δεν έχει κατόρθωσαν να τραβήξουν αυτό το μακρύ δρόμο ως εδώ. Οι Πουέμπλα επικράτησαν στον ημιτελικό σε ένα δύσκολο παιχνίδι των Τιτάν, έναντι των Τιτάνων, ενώ οι δεν έχει είχαν επικρατήσει τον rematch domino. 8η στην κανονική διάρκεια η Πουέμπλα, δεύτερη δεν έχει. Και είμαστε στον τελικό. Δημήτρης Ουρμελίδης για τους Πουέμπλα, πρώτη κατοχή. Μακρινή πάση στην αδύναμη πλευρά, Γιουλέκας. Ουρμελίδης έξτρα πάσα, ωραία στο Χασεκίδη, ελεύθερος Χασεκίδης για τρεις. Το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι είναι γεγονός. Από το Στάθη Χασεκίδη, 3-0 η Πουέμπλα. Με το τρίποντο από τις 45 μοίρες. Κοντολέων. Man to man η άμυνα των Πουέμπλα. Λάμπρου στο Κοντολέων. Πάει στην μπάλα στο παρκέ ο Κοντολέων, αλλά κλείνεται, πασάρι στο Λάμπρου. Οικονόμησε σου 2 πόντων. Ριμπάουντ από τον Γιουλέκα. Και τώρα Δημήτρης Ουρμελίδης. Χασεκίδης. Γιουλέκας. Κόβει ο Καζατζίδης, δεν του πασάρι. Χασεκίδης για 3 από την άλλη πλευρά τώρα στο εκεί. Ριμπάουντ από τον Λάμπρου. Καλπαξίδης. Καλπαξίδη σταματάει και εκτελεί. Αστοχή και το rebound είναι από το Χασεκίδη. Δεν δίστασε εδώ ο μεγάλος αυτός εκτελεστής που λέγεται Ηλίας Καλπαξίδης. Καζατζίδης. Χασεκίδης. Τώρα ο Σουρμελίδης από την κορυφή. Ξανά στο Χασεκίδη από σημείο που ευστόχησε πριν. Τώρα είναι άστοχος. Rebound από τον Οικονόμου. Καλπαξίδης. Έχει χώρους τώρα ο Καλπαξίδης. Πάει από τα δεξιά και κερδίζει το φάουλ. Δικαίωμα για 2 βολές.
Φάουλ που κέρδισε εδώ ο Ηλίας Καλπαρσίδης. Όπως είπαμε και πριν, δεινός εκτελεστής, τρομερός σκόρερ. Είτε με pull-up shoot είτε με catch and shoot. Αναφορά ο Κοντολέων, δεν είναι φάουλ για δύο γολές, έγινε χαμηλά όπως έδειξε ο διοικητής. Καλπατσίδης στο σούτ για δύο πόντους, είναι εύστοχος. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι για τους δεν έχει, 3-2 το σκορ. Μακρινή πάσα τώρα από το Σουρμελίδη στο Γιουλέκα. Το στόπ από τον Λάμπρου. Ο Γιουλέκας όμως εκεί παλεύει, αλλά θα στοχίσει. Και τώρα ο Καλπατσίδης τρέχει το γήπεδο. Καλπατσίδης απέναντι σε όλους, με ταμπλό. Δεν βρίσκει το στόχο, ριμπάνο το Χασεκίδη. Χασεκίδης. Σουρμελίδη στο Χασεκίδη. Πιέζει ο Αλβανός. Πιέζουν τώρα οι δεν έχει. Πας στην αδύνατη πλευρά, θα κλέψει ο Καλπαρσίδης. Και ευκαιρία για εθνικιασμό έχουν οι δεν έχει. Καλπαρσίδης. Σταματάει και εκτελεί για δύο. Είναι εύστοχος ο Ηλίας Καλπαρσίδης. Για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ η ομάδα της Χαλκιδικής. 4-3. Χασεκίδη. Ο Καζαντζίδης ζητάει στο πώς, τι πάει στο Χασεκίδη. Γιουλέκας. Καζαντζίδης. Εκτελεί για δύο πόντους. Rebound από τον Λάμπρου. Κοντολέων. Οργανώθηκαν οι Πουέμπλα, είναι κλειστό παιχνίδι, το περιμένουμε, είναι τελικός. Καλπαρσίδης, αλλαγή στα screen. Περνάει στο Λάμπρου, έξυπνα εκεί ο Καλπαρσίδης, αλλά πάσταν λίγο πιο δυνατή από αυτό που έπρεπε. Πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι για τους δεν έχει. Περνάει ο Οικονόμου με το νούμερο 6, αποχωρεί ο Αλβανός. Σουρμελίδης. Ασεκίδης. Ζητάει ο Γιώργος Σουρμελίδης, θα πάρει την μπάλα. Παίρνει ο Καζαντζίδης με το Λάμπρου μπροστά του. Πάει στο post. Έρχεται βοήθεια, υπάρχει double team, η πάσα. Γιουλέκα, Σουρμελίδης. Ο Γιώργος Σουρμελίδης πασάρει στο Χασεκίδη. 5 δευτερόλεπτα για τη Πουέμπλα. Χασεκίδη στον drive, είναι άστοχος rebound από τον Οικονόμου. Καλπαξίδης για 3. Αστοχή με περιπέτεια, στην μπάλα δεν καταλήγει στο καλάθι. Rebound από τον Γιώργο Σουρμελίδη. Που κατεβάζει και την μπάλα τώρα. Γιουλέκας. Το Λάμπρου μπροστά του, πασάρι, Καζαντζίδης. Κάνει μεταφορά μπάλας. Έξυπνα έβαλε εκεί τα χέρια του Κοντολέων και οδήγησε στο λάθος τον παίκτη τον Πουέμπλα. Κοντολέων. Μην πας στον Οικονόμου εκεί. Εξαιρετικό ρυπάν. Πουέμπλα, περνάει ο Λεκομπλές, για πρώτη φορά στο παιχνίδι, αποχωρεί ο Γιουλέκας. Πασάρι στο Χασεκίδη. Συνεχίσει κινήσει από τους παίκτες στον Πουέμπλα. Εδώ παραλίγο το λάθος. Δημήτρης Σουρμελίδης σταματάει. Στόπ από τον Λάμπρου. Για δεύτερη φορά σήμερα. Κοντολέων. Ο Κοντολέων έχει χώρους. Πάει από τα δεξιά στο lay-up. Ο Λάμπρου παλεύει για το rebound. Αλλά η μπάλα είναι εκτός αγωνιστικού χώρου για τους Πουέμπλα. Και το πρώτο time out στο παιχνίδι. Επιστροφή σε λίγο. Έχουμε ένα στοιχείο που ξεχωρίζει μέχρι στιγμής από την ομάδα των δεν έχει. Στο σχολιασμό ο Άλεξ θα μας πει τι έχει δει μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι το βασικό στοιχείο είναι η άμυνα που παίζει την ΕΝΕΚ. Άμα παρακολουθήσουν όλοι, είναι μια ζώνη 4 άτομα και παίζουν overplay άμυνα. Μάλλον ο Κοντολέων και ο Σουρμελίδης το στοχεύουν.
Από τώρα το λάθος, κλέβει ο Οικονόμου. Κάπως είχε εγκλωβίσει. Καλπατσίδης. Καλπατσίδης με τον Καζατζίδη μπροστά του. Αστοχή στο σουτ. Μέσα απόσταση και το rebound είναι από τον Δημήτρη Σουρμελίδη. Τρέχει το γήπεδο τώρα ο Σουρμελίδης. Πάει από τα αριστερά στο lay-up. Άστοχος. Και έχει στηριχθεί. Νομίζω πάτησε τη γραμμή ο Σουρμελίδης και η μπάλα είναι για την ομάδα της Χαλκιδικής. Κοντολέων. Καλπαξίδης. Κινείς εκτός. Μπάλας από τους δεν έχει. Κατέφτασε και ο Μιλωνάς να πούμε. Μεγάλο όπλο. Δεν έχει. Καλπαξίδης τώρα πιέζεται από δύο παίκτες. Πασάρι στο Λάμπρο την κατάλληλη στιγμή. Αλλά ο Λάμπρο αστοχή. Καλή άμυνα από τους Κουέμπλα. Τρέχει το γήπεδο Καζαντζίδη. Πασάρι στο Σουρμελίδη. Αλλά ο Σουρμελίδης θέλησε να βρει και τον Καζαντζίδη. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Η κατοχή για τους δεν έχει. Κοντολέων. Κοντολέων έρχεται σκρίνα από τον Λάμπρου. Η πάσα στον Οικονόμου. Καλπατσίδης. Καλπατσίδης η πάσα. Σωστά, είχε έρθει βοήθεια. Καλπατσίδης από τη γωνία στο σούτ για 2. Rebound από τον Λεκομπλέ. Σουρμελίδης. Γρήγορες επιστροφές να πούμε, Άλεξ, και από τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής στην άμυνά τους. Νομίζω μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες είναι αστραστιασμένες στην άμυνα. Το τρίποδο τώρα άστοχο, το Λεκομπλέ, επιθετικό rebound ο Χασεκίδης. Λογικό γιατί είναι τελικός, πάντως στους τελικούς οι άμυνες είναι. Τώρα το drive από τον Καζαντζίδη, πολύ ωραία πάσα στο Λεκομπλέ, Λεκομπλέ στο drive. Rebound από τον Λάμπρου. Είναι ο καλύτερος rebounder τον δεν έχει να πούμε. Κυριαρχεί στους εθέρες σε κάθε παιχνίδι. Καλπαξίδης. Spin move. Ο Σουρμελίδης παίζει εξαιρετική άμυνα πάνω του και κερδίζει το επιθετικό φάουλ από τον Καλπαξίδη. Νομίζω και αυτό που κάνει ο Γιώργος Σουρμελίδης έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Καλπαξίδη, του καλύτερου παίκτη, δεν έχει. Αναλάβει το παιχνίδι. Και φύρεται βέβαια. Έχουμε το πούμε. Σκάκι στο παιχνίδι, αν το πούμε. Ο το λέω που βλέπουμε εδώ από την αρχή, που είναι στον αρχιακή του Σουρμελίδη. Όλοι άλλοι παίζουν ζώνη. Λεκοπλές τώρα στην μπάλα, πασάρι, Σουρμελίδης, Καζαντζίδης. Βλέπουμε ότι κλείνουν δύο παίκτες συνεχώς στον Καζαντζίδη. Τρίποτα από το Σουρμελίδη τώρα, θετικό rebound κρίσιμο. Και έχω καλά από το Λεκοπλές, η σοφάριση για τους Κουέμπλα. Ο Λεκοπλές νομίζω έχει μεγάλη ενέργεια με την ισοπαλία της ομάδας. Κουέμπλα. Τώρα Καλπατσίδης, μια λέξη συνέχισε. Καλπατσίδης σε σουτ για δύο. Αυτό περιμένουν οι δεν έχει από τον Καλπατσίδη. Τα σουτ μέσα από όσο θα φύγει. Ο Νίκος Μιλωνάς τώρα το drive είναι άστοχο και από τα πόδια του Καζαντζίδη μπάλα για τους Ζενέχη. Καταλάβω να πούμε ότι και σήμερα και οι δύο ομάδες είναι από πλήρης σχεδόν, 11 η Πουέμπλα, 10 η Ζενέχη, ήταν ότι και άλλος Μιλωνάς που έχουμε σήμερα την τελευταία στιγμή. Έχουν βαθύ ρόστρο και δύο ομάδες. Λάμπρου τώρα βρήκε το χώρο. Μετά την ωραία κυκλοφορία τον δεν έχει, αστόχησε, πάλεψε για τον rebound, αλλά ο Χασεκίδης κυριάρχησε. Τώρα Χασεκίδης την μπάλα. Oh, μια κακή πάσα εδώ. Ένα βία στο λάθος για τους Κουέμπλα. Είναι ευρικότητα νομίζω λόγω της θεσιμότητας του παιχνιδιού και δύο ομάδες θα πάρουν το τρόπαιο. Υπάρχει μια πίεση και στις δύο ομάδες, το βλέπουμε σίγουρα στα πρώτα λεπτά. Πάντα συμφωνώ, έχουμε... τέτοια αποτελέσματα βλέπουμε, δηλαδή κάποια λάθη που δεν θα κάνουν υπό άλλες συνθήκες. Είναι τελικός ακριβώς, θα επικρατήσει νευρικότητα. Αλλά πιστεύω θα έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Κοντολέων, είχαμε αλλαγή να πούμε, ο Βαβρίτσας πέρασε το παιχνίδι. Κοντολέων για 3. Rebound από τον Καζαντζίδη. Κατεβάζει και την μπάλα τώρα και πασάρει στον Γιώργο Σουρμελίδη. Χασεκίδης. Πάσα, Σουρμελίδης. Περνάει ένα παίχτη. Ανάποδο λέει απάστοχο, rebound από τον Βαβρίτσα. Τώρα Καλπαξίδης, περνάει ένα παίχτη, περνάει και ένα δεύτερο και έχει συρριχθεί φάουλ, χαμηλά, το τρίτο ομαδικό φάουλ τον που έμπλα στο παιχνίδι. Να πούμε στον Δημήτρη Σουρμελίδη ήταν έξυπνο φάουλ, γιατί πήγε ο Καλπαξίδης σε ανοιχτό γήπεδο, είναι πάρα πολύ καλός. Και σε ανοιχτό γήπεδο, όχι μόνο σε ανοιχτό γήπεδο. Λάμπρου, πάει στο post, πασάρι στον Κοντολέον. Λάμπρου, δύο παίχτες πάνω στο Λάμπρου.
Βιάστηκε ο Λάμπρο εκεί, εθνιδιάστηκε από την άμυνα του Πουέμπλα, έκανε το λάθος. Συνδυσμένος Λάμπρο να πούμε για το Χαβαλέ. Σουρμελίδης. Κασεκίδης, ανεβαίνει ο Καζαντζίδης, παίρνει την μπάλα. Καζαντζίδης πάει στον drive αστοχή. Μάχες για το rebound. Ηρωικά εκεί ο Λεκομπλές. Θα χάσει όμως την μπάλα, κλέβει ο Κοντολέων. Και τώρα ευκαιρία για εθνιδιασμό δεν έχει. Καλπατσίδης. Αστοχή. Rebound από τον Γιώργο Σουρμελίδη. Τη μακρινή πάσα τώρα για να δούμε. Λεκομπλές. Δημήτρη Σουρμελίδη στον Γιώργο Σουρμελίδη. Η πάσα, ωραία κυκλοφορία της μπάλας, τώρα Χασεκίδης, περνάει τον Μπέκη. Αλλά εκεί ήταν αλτρουιστής, πρέπει να πούμε, παραπάνω από αυτό που χρειαζόταν και έγινε το λάθος. Time out, επιστροφή σε λίγο. Ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος πρώτης περίοδου, μπάλα για τους δεν έχει, με τον Ηλία Καλπατσίδη. Ανεβαίνει τον Όμου, έχετε σκρίνει από τον Λάμπρου στην μπάλα. Δύο παίκτες πάνω στον Καλπατσίδη. Λάθος εκεί, αλλά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα ο Χασεκίδης. Αυτή είναι για τους δεν έχει. Πάσα οδηγεί στο λάθος. Την παρέμβαση του Γκουλέκα. Και τρέχει τώρα το γήπεδο. Αλλά η πάσα είναι βιαστική. Γίνεται το λάθος και κατοχή για την ομάδα της Χαλκιδικής. Τώρα βγαίνει μπροστά του ο Καζαντζίδης. Πιέζει δύο παίκτες πάνω στον Καλπατσίδη της Ανάλεξ. Νομίζω είναι νευρικές και δύο ομάδες. Λάμπρο εκεί. Αυτό το σουτ δεν ήταν με καλές προποθέσεις. Δύο παίκτες ήταν μπροστά του. Γυλέκα στο Χασεκίδη. Χασεκίδης για τρεις. Έστοχος ο Χασεκίδης. Όχι, ήταν για δύο πόντους σύμφωνα με τον διαιτητή. Οπότε ο πέμπτος πόντος που φτάνει στο Χασεκίδη. 7-7 που βγήκε στο σκορ, αλλά είναι και λόγω άμυνας και λόγω πίεσης. Κάνουν πολλά λάθη και δύο ομάδες. Νευρικότερα δεν έχουν χάσει κάποιο σχεδιασμό που υπάρχει στο Χασεκίδη. Μία επίθεση για το τέλος περίοδου. Θα είναι για τους δεν έχει. Το ματσάρισμα που έχουμε πει. Σουρμελής με Καλπατσίδη. Έχει να βάλει Γιώργος Σουρμελής, ο αρχηγός. Καλπατσίδης κερδίζει φάουλ. Άλεξ, θέλω να προσθέσω εδώ ότι ο Γιώργος Σουρμελίδης είναι μακρύς παίχτης. Θα δυσκολέψει πολύ τον Καλπατσίδη αμυντικά. Σωστό. Αλλά στείλεται πολύ, στείλεται πολύ επιθετικά ο Σουρμελίδης γιατί θα κουράζει τα αμυντικά. Ισχύει, βέβαια στείλεται και γιατί ο Κοντολέων τον Γιάννη Όβρεπλε, αμάντου μάλιστα όλο τον κύριο Κοντολέων. Είναι... Αναφορά Καλπατσίδης γιατί μπροστά Σουρμελίδη. Μάχες για το rebound από κανέναν και έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος. Πολύ κλειστό παιχνίδι, 7 όλα το σκορ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Η στροφή στο παιχνίδι για τη δεύτερη περίοδο. Μπήκε στο παιχνίδι ο Νίκος Μιλωνάς για την ομάδα των Ενέχη. Βαδρίτσα στο post. Μπροστά του Καζαντζίδης. Εξίχου κάστοχο και από τα χέρια του Μιλωνά η μπάλα για τη Πουέμπλα. Γιουλέκας. Η άμυνα ζώνης που έλεγες Άλεξ. Χασεκίδης. Ο Καζαντζίδης θέλει να παίξει τα πόδια τον Βαδρίτσα. Παίρνει το σούτ μέσα απόσταση. Στην έστωχος. Θα δούμε ο Μιλωνάς τώρα να ακολουθήσει την ίδια τακτική που είναι από το Λέο. Εκεί πήγε ο Μιλωνάς. Ακόμα ένα τεράστιο περόπλοκο αν δεν έχει. Μιλωνάς. Βαδρίτσα σημαδεύουν το πώς το αργάνο μου. Ο Βαδρίτσας γυρίζει με πρόσωπο και πετυχαίνει το σούτ μέσα απόσταση. Μια ομάδα νομίζω δεν ξεχνεί παραπάνω από τρεις πόντους. Πολύ κλειστό παιχνίδι. Γιουλέκας τώρα στο drive. Περίμενε ότι θα κόψει και ο Καζαντζίδης. Εγώ νομίζω το λάθος πληρώνει στο πασέ. Ήταν και no look η πάσα. Παραλλαγή, ο Γιουλέκας αποχωρεί, περνάει ο Δημήτρης Σουρμελίδης. Δεν έχει τώρα έχουν και Καλπατσίδη και Μιλώνα μέσα. Με τα δύο... Ο Σουρμελής πιάνε τον... Τα δύο δεν πιάνε τον Σουρμελής, πιάνε τον Σουρμελής, πιάνε τον Μιλώνα και... Σουρμελής γιώνα στον Καλπατσίδη με την παιχνίδια. Θα βρει στο πώς ξανά. Αυτό είναι ωραίο ματσάρισμα. Αυτό που είδαμε και πριν, τώρα ψάχνει την πάσα, Καλπατσίδη. Το Σουρμελίδη μπροστά του, πάσα στο Μιλωνά στη γωνία.
Σου τριών πόντων, άστοχο και rebound από τον Καζατζίδη που τρέχει το γήπεδο. Καζατζίδης, κάνει την μπάλα ο Καζατζίδης. Αλλά δεν μπορούν να τη συγκρατήσουν, δεν έχει. Σουρμελίδης. Πάσα στο Λεκομπλέ, Πασεκίδης, έψερα πάσα, Γιώργος Σουρμελίδης για τρεις. Δεν μπορεί, σχετικό rebound από τον Καζατζίδη. Ο Βαβρίτσας τώρα μπροστά του. Κερδίζει το φάουλ από τον Βαβρίτσα ο Καζατζίδης. Δικαίωμα για βολές. Νομίζω ότι ο Καζατζίδης άμα μείνει στα δυνατά του στιγμή και το γνωρίζω κάποια χρόνια. Είναι πολύ δυνατό παιδί. Να κοιτικό, αλλά δεν πρέπει να κατεβάζει την μπάλα στον εμβουλιασμό. Είναι ψηλός, είναι το κλασικό να κάνουν κάποιοι ψηλοί. Παραλλαγή Άλεξ, με συγχωρείς, περνάει ο Σαλασάσογλου στη θέση του οικονόμου με το νούμερο 6. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν έχω πει να ακολουθούν την ίδια τακτική στον Γιώργο Ψωμελίδη. Δεν τον πιάνω σε όλο το γήπεδο. Παίζουν κλασική ζώνη, δύο χρήσεις δεν έχει όπως παίζουμε σε όλο το πρωτάθλημα. Για να δούμε. Ήταν το πρώτο ελεύθερο σύμβολο έβγαλε και ο Γιώργος Ψωμελίδη στην προηγούμενη φάση. Οπότε νομίζω έχουν περάσει για πρώτη φορά μπροστά ή δεύτερη φορά. Δύο στις δύο βολές τώρα από τον Καζατζίδη. Το σκορ 11-9. Δεν έχει τώρα στην μπάλα. Καλπατσίδης. Γιώργος Σουρμελίδης πάντα μπροστά του, σκρίνει το Βαβρίτσα για αλλαγή. Ο Καλπατσίδης βρίσκει το χώρο και πετυχαίνει το σουτ. Δεν χαρίζει ο Καλπατσίδης. Μέση σε αυτό το Σουρμελίδης έφτασε τη μακρινή πάσα, τελικό πάσα στο Λεκομπλέ. Οργανωμένη δεν έχει την αμυνά του. Καζατζίδης, το πολύ ωραία πάσα. Πάρα πολύ ωραία πάσα από τον Καζατζίδη στο Σουρμελίδη. Ξανά μπροστά η Πουέμπλα. Μιλωνάς. Σου δύο πόντων είναι. Ω, με περιπέτειση πάρα να καταλήγει στο καλάθι και ριμπάλλον από τον Καζατζίδη. Σουρμελίδης. Κρίνα από τον Καζατζίδη, αλλαγή. Λεκομπλές. Πασεκίδης. Καζατζίδης, δύο παίκτες πάνω στον Καζατζίδη. Τρίποντο από τον Σουρμελίδη. Μάχες για το rebound στα χέρια του Μιλωνά. Τρέχει το γήπεδο τώρα ο Μιλωνάς. Μπροστά στο Σουρμελίδη. Το είχαμε πει, ο Σουρμελίδης είναι μακρύς, θα βοηθήσει πάρα πολύ αμυντικά τους Πουέμπλα σήμερα. Να δούμε όμως άμα θα φθαρθεί, γιατί το να παίζεις πολύ δυνατή άμυνα είναι δύσκολο πράγμα. Καλπατσίδης. Μπροστά το Σουρμελίδης τον δυσκολεύει αφάνταστα τη ζωή. Λάμπρου, ωραία πάσα στον Μιλωνά, Μιλωνά στο φλόουτε. Δεν παίρνουν το rebound οι Πουέμπλα, ο Λάμπρου τώρα πασάρει στη γωνία. Μιλωνάς ελεύθερος για τρεις. Μάχες εκεί και rebound τελικός από τον Καζατζίδη. Καθοριστικός Άλεξ μέχρι στιγμής ο Καζατζίδης στα rebound. Ναι, ναι, το είπα και πριν, νομίζω ότι αν και τις δευτές επιθέσεις βλέπω να μην κατεβάζει πάντα, δίνει σε κάτω. Ωραία, εξαιρετική άμυνα εκεί από τους δεν έχει. Κλέψουμε από τον Λάμπρου και τώρα Καλπατσίδης. Ακόμα ένα καλό φάουλ που δημιουργήσουμε για να κάψει τον διασμό. Το δεύτερο του. Δεύτερο φάουλ για τον Δημήτρη Σουρμελίδη στο παιχνίδι. Την μπάλα από τα πλάγια για την ομάδα της Χαλκιδικής. Με τον Σαλασάσογλου στην επαναφορά. Καλπατσίδης. Συνεχώς screen πάνω στην μπάλα. Ήταν ο Καλπατσίδης, τώρα δύο παίκτες πάνω του. Μιλωνάς, η προσπίση. Το σου τριών πόντων. Rebound από τον Λεκομπλέ. Ασεκίδης. Πάσα Λεκομπλές, ο Λάμπρου πάνω του, Καζατζίδης στην αδύναμη πλευρά, Σουρμελίδης, ο Γιώργος Σουρμελίδης, κόβει ο Λεκομπλές και ο Καζατζίδης που είχε πάρει την μπάλα κάνει το λάθος. Μπάλα για την ομάδα της Χαλκιδικής. Καλπατσίδης, σου τριών πόντων, από τρίπλα. Γιώργος Σουρμελίδης. Βλέπω το Μιλωνάς τελικά κάνει το πράγμα που έκανε το κολλέγαν. Θα δούμε το Σουρμελίδη. Άμα δούμε τον ακολουθεί παντού. Σεκίδης. Δημήτρη Σουρμελίδης. Κυκλοφορούν την μπάλα οι Πουέμπλα. Θέλουν να εθνιδιάσουν την άμυνα ζώνη στον δεν έχει. Το μπλες πιέζει ο Καλπατσίδης. Και δεν μπορούν να εκδηλώσουν επίθεση οι Πουέμπλα. Αυτή η ιδιαίτερη άμυνα ζώνη στον δεν έχει, έχει δυσκολέψει αφάνταστα την ομάδα με τα κίτρινα. Σε αλλαγή τώρα περνάει ξανά στο παιχνίδι ο Γιουλέκας και για πρώτη φορά ο Πάχτας. Μιλωνάς. Καλπατσίδη.
Καλπατσίδης, κλείνει από τον Λάμπρου. Ωραία, πάσα από τον Καλπατσίδη, δεν μπορούσε να κρατήσει ο Λάμπρου. Νομίζω καλή άμυνα που πήγαν στην Ελλάδα. Ο Ηλίας ο Καλπατσίδης είναι τρομερός παίκτης. Άμα βρει λίγο χώρο να εκτελέσει, θα το βάλει με πολλά την από του καλύτερου παίκτες από το. Οπότε ήταν σωστή νομίζω η προσέγγιση. Να παίξουν κάποιε αλλαγέ. Αν δεν το αφήσει, σούδε τον Ηλίας. Ακριβώς. Είναι συνεχής η παγίδα στον Ηλίας. Από ό,τι βλέπω, ειδικά στα πήγαινε ρόλ. Πάτησε τη γραμμή ο Οικονόμου. Έγινε το λάθος γιατί δεν έχει μπάλα για τους Πουέμπλα. Άλλος όπως έχω παρατηρήσει, είναι συνεχής οι παγίδες πάνω στον Καλπατσίδη ενώ υπάρχει pick and roll. Δεν τον αφήνουν να βρει καθόλου χώρο. Νομίζω αυτό από τους Πουέμπλα και από αντίστοιχα Μιλωνάς και Κοντολέως στο πρώτο δεκάλεπτο, Μιλωνάς στο δεύτερο δεκάλεπτο, στο Σουρμελί το βλέπουμε και πάλι. Ενώ είναι ζώνη 4, Μιλωνάς ακολουθεί παντού, το βλέπουμε. Κοιτάει η re-screen, παίρνει σου τριών πόντων ο Γιώργος Σουρμελίδης, αλλά θα κάνει airball. Είναι πολύ καλές οι άμυνες με τις στιγμές, πολύ καλές οι άμυνες. Νομίζω ο Γιώργος Σουρμελίδης θα πρέπει να ξεκουραστεί λίγο, να μπει λίγο στον πάγκο, γιατί τον έχουν ευθύνει πάρα πολύ. Μια χαρά παιχνίδι κάνει ο Γιώργος. Απλά νομίζω με αυτή την εστιασμένη άμυνα τον έχουμε κουράσει σίγουρα και εσύ ότι αυτό που έχει πει πριν, ότι μαρκάρει και τον Καλπατσίδη που είναι πολύ δύνατη, πολύ δύσκολη αποστολή. Θα έπρεπε να πάρει κάποιες ανάσεις. Καλπατσίδης παίρνει ξανά screen και κερδίζει φάουλ από τον Μπάχτα. Είναι καλό φάουλ, όντως είναι μόλις το δεύτερο μαγικό του παίκτη. Καλό φάουλ γιατί ο Καλπατσίδης είναι... Δεν πρέπει να το αφήσω να κάνει το παιχνίδι του, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Τώρα με μια ολόκληρη χρονιά αυτό. Λάμπρου. Μιλωνάς. Ψάχνει το Σαλασάσογλου. Καλπατσίδης έχει το χώρο. Κάνει μεταφορά μπάλας, εξαιρετική άμυνα από τον Γιώργο Σουρμελίδη. 5 λεπτά ακριβώς για το τέλος του μηχρόνου. Σε ένα πολύ κλειστό παιχνίδι μέχρι στιγμής, το σκορ είναι μόλις 13-11. Δημήτρης Σουρμελίδης. Ασεκίδης. Γιώργος Σουρμελίδης, πασάρει το Ασεκίδη, κυκλοφορούν την μπάλα Πουέμπλα. Σε αυτή την άμυνα ζώνη, στην ιδιαίτερη άμυνα ζώνη όπως έχουμε πει. Να πούμε ξαναπήγε ο Κοντολέων και ξαναμένει ο Κοντολέων τον Σουρμελίδη. Νομίζω στο από τους δεν έχει τακτικά κίνηση γιατί ο Μιλωνάς δεν πρέπει να φέρει στην άμυνα. Ένας παίκτης που είναι από τους καλύτερους επιθετικούς δεν πρέπει να κουραστεί. Πρέπει να βρει ανάση για την επίθεση, είναι top scorer. Πά στην αδύναμη πλευρά τώρα από τον έναν αδερφό στον άλλον. Αστοχή ο Δημήτρης Σουρμελίδης, ριμπάουντ ο Κολάμπρου, τρέχουν ή δεν έχει. Καλπατσίδης. Δόθηκαν βήματα, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Λάμπρου ήταν σε κίνηση όταν πήρε την μπάλα, Άλεξ. Νομίζω μας μπέρδεξε ένα-ένα, ήταν βήματα γιατί μπερδευτήκαμε όλοι. Γιατί πήρε την μπάλα σε κίνηση, σταμάτησε και μετά ξεκίνησε να κάνει τον ένα-δύο. Αυτό και το διαμαρτυρήθηκα νομίζω. Κανένας. Δεν πειράζει. Βήματα επομένως, η μπάλα. Δεν τρέξει μόνο του Λάμπρου, έτσι και δικό διάδρομο έτρεξε σαν συλλό, πήρε την μπάλα, αλλά κάπως εγκλωβίστηκε. Πάσα τώρα στη γωνία, Τζουλέκα. Γιώργο Σουρμελίδη. Πάσα στο Δημήτρη Σουρμελίδη. Ασεκίδη. Εξαιρετική άμυνα που δεν έχει, δεν αφήνει καθόλου χώρο στη Σπέμπλα. Δύο σκριν τώρα στην μπάλα. Δημήτρη Σουρμελίδη για τρεις από την κορυφή. Σε ένα πολύ δύσκολο σου, τριμπάνω από τον Καλπατσίδη. Έχει φύγει ο Μιλωνά στον εθνικό σου. Τώρα ο Καλπατσίδη πάει σε πουλα ψού τελικό και βρίσκει το στόχο. Μισοφαρίζει. Ο Καλπατσίδη δεν πρόκειται να χαριστεί. 13 όλα το σκορ. Ασεκίδης, ωραία πάσα στο Γιουλέκα. Σουτ για δύο πόντους, έστοχο! 15-13 πλέον το σκορ. Καλπατσίδης. Δεν στηρίζεται κάτι, κλέβουν οι Πουέμπλα. Και το φάουλ αδιαθλητικό. Νομίζω, χωρίς να θέλω να παριστάνω, γιατί νομίζω έγινε φάουλ από το Ασεκίδης στον Καλπατσίδη πριν. Πρόκειται με το σώμα. Δεν έχει κάτι όμως. Σχετικό είναι και αυτό τώρα ότι έχουμε δει εμείς. Νομίζω ήταν η κίνηση με επαφή του Χασεκίδου Στάθη. Είναι και δυνατό παιδί. Περνάει ξανά ο Βαβερίτσα στη θέση του Λάμπρου. Δεν δόθηκε διαθλητικό φάουλ, είναι απλό φάουλ τελικό. Τώρα το έχουν γυρίσει άμυνα ζώνη 2-3 ή δεν έχει άλλη. Έχει πάρει ένα μέσο που το λέω να ακολουθεί. Δεν μπορώ να μου πιάνει το σημείο. Πάχτα τώρα δύο παίκτες πάνω του. Γυλέκα. Μελίδη. Σου τριμπάνω τον Καλπατσίδη. Ωραία, τρίπλα τον Καλπατσίδη. Και σου μέσα πόσα σε εύστοχο.
κυριολεκτικά στο Καλπαξίδη αυτά, είναι το παιχνίδι του. Το παιχνίδι ξανά ισόπαλο, καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει πάνω από τους 5 πόντους άλλους. Πολύ πιστός σου. Του διαδύο ο Γιουλέκας, rebound ο ίδιος. Ο Γιουλέκας είναι... Έχει σφυριχτεί φάουλ. Είναι παίξει που πηγάει όλες τις φάσεις. Τώρα πήρε ένα θεωρητικά χαμένη κατοχή, την πήρε. Αθλητικό παιδί, πάμε το ξαναπούμε. Τρέχει για κάθε φάση μαχητικός. Η άμυνα είναι η ίδια, απλά μπήκε ξανά ο Κοντολόν και τον ανέλαβε. Από το Μιλωνάς έχει πάει πάνω στη ζώνη. Βλέπουμε τον Κοντολόν εδώ, βλέπουμε πώς είναι εδώ ξανά λίγο. Τρίποντο τώρα από το Χασεκίδη, άστοχο. Δίνει σφαλιά, στην μπάλα και ο Δημήτρης Τουρμελίδης. Και σώζει ο Καζατζίδης. Γιουλέκας. Γιώργος Τουρμελίδης. Έρχεται σκρίνα από τον Καζατζίδη, βρίσκει το χώρο για να εκτελέσει. Άστοχα τελικό ο Σουρμελίδης και επιθετικό rebound από τον Δημήτρη. Ο Μελωνάς βέβαια στο γυαλί Σουρμελίδη. Ο Ζαζίδης στο drive, κακή η πάσα του. Πάλα για τον Δημήτρη. Αυτή η πάσα για να βγει δεν πρέπει να είσαι σε κίνηση. Δηλαδή είναι ναι, ναι, πολύ ωραία τοποθέτηση ο Ζαζίδης και πάλα και στο high post ή θα πρέπει να τη σπάσει εκεί που έφτασε πριν να σηκωθεί. Αλλά αυτό είναι νομίζω απόρρια της συνεδρικότητας που έχουν και οι δύο ομάδες. Γιατί βλέπουμε κατέρευσαν τα ίδια λάθη. Παρόμοια λάθη. Καλπαξίδης τώρα, για ακόμη μια φορά μπροστά τον Γιώργο Σουρμελίδης, τρίποντο από τον Μιλωνά που βρήκε το χώρο και τιμωρεί την αδράνεια των Πουέμπλα. Νομίζω είναι θέμα χρόνου Μιλωνά γιατί δεν έκανε ζέστη μέχρι για μετά. Είναι θέμα χρόνου να ζεσταθεί. Θα την συρριχθεί. Για να φτιαχτεί το διχτάκι ήταν. 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο εντυπωσιακό παιχνίδι. Από άποψη άμυνας. Χασεκίδης. Ζητάει στο post. Αλλά δεν παίρνει την μπάλα ο Καζατζίδης. Το λέω, είναι στη Σουρμελίδη. Κάνουνε, είναι σκάκι, σκάκι το παιχνίδι σήμερα. Τρίποντο από Χασεκίδη. Ριμπάν από Καλπαξίδη. Κοντολέον. Μιλωνάς. Βρισκάται ένας ψηλός παίκτης ο Χασεκίδης. Ψηλά τα κορμιά που μαρκάρουν μέχρι στιγμής Καλπαξίδη και Μιλωνά. Τώρα ο Μιλωνάς βρίσκει το χώρο, αλλά στοχεί στο τρίποντο και επιχείρησε rebound από τον Καζατζίδη. Δημήτρης Σουρμελίδης. Στην αδύναμη πλευρά στο Χασεκίδη. Ανοίγω το λάθος, δύο παίκτες στο Σουρμελίδη. Τώρα έχει το χώρο ο Δημήτρης για να εκτελέσει. Άστοχα όμως. Rebound ο Καλπαξίδης, πανταχού παρών. Καλπαξίδης. Με τρεις παίκτες μπροστά του. Σταματάει και εκτελεί για δύο και βρίσκει το στόχο. Δεν πρόκειται να τα χάσει αυτά, λέει. Και ένα φτηνό λάθος εκεί τώρα πλέον από τον τελείο. Πάει στη γωνία. Μιλωνάς. Fade away shoot από τον Μιλωνά. Απίστευτη κίνηση από τον Μιλωνά. Απίστευτο fade away. Και time out που καλούν αμέσως οι Πουέμπλα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Σερί 7-0 από τους δεν έχει. Επιθετικό κρεσέντο, έχει ανεβάσει τη διαφορά στους 7 πόντους, 22-15 είναι το σκορ. 58 δευτερόλεπτα ακόμη, κατοχή για τους Πουέμπλα. Για άλλη καμπανό να πούμε ενός λεπτής εκεί, παιδιά. Αφιερωμένο ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αδικό χαμένου παδού του Άρη. Καζατζίδης, Δημήτρης Σουρμελίδης. Πάσα, Χασεκίδης, σούτριλον πόντων. Άστοχο, rebound από τον Αλβανό. Άλεξ, πολλά τα τρίποντα από τους Πουέμπλα μέχρι στιγμής. Βλέπω όμως ότι αυτή η στρατηγική δεν αποδίδει. Λίγο το κλέψιμο τώρα, Πουέμπλα. Μιλωνάς, η προσπίση, το σου τριών πόντων από την κορυφή. Μάχες εκεί για το rebound, καταλήγει στα χέρια του Αλβανού. Και κλέβει ο Χασεκίδης. Εντάξει, η προσπίση είναι πάρα πολύ καλό σαν το πόντ.
πάσα τώρα Δημήτρη Σουρμελίδη, πατάρει καταδίκη και το φάουλ από τον Αλβανό. Νομίζω αυτό που είπε πριν το είδαμε τώρα στην πράξη. Περάσαν την μπάλα μέσα. Γιατί εφόσον δεν παίζουν εστιασμένοι άμυνα τον Σουρμελίδη, σίγουρα θα υπάρχουν κάποια κενά. Το κενό τον πρώτο στο low post, την πήρε την μπάλα καταδίκη. Με υπομονή την πήρε την μπάλα εκεί και έρθει δύο φορέ. Νομίζω πρέπει που έπρεπε να πεπλακούν λίγο τον πρώτο Σουρμελίδη. Προφανώ και ένα από του καλύτερου παίκτε. Αλλά εφόσον μια άμυνα αντίπαλη είναι εστιασμένη πάνω του, πρέπει να έχει έναν άλλο ρόλο ο Γιώργο Σουρμελίδη, πιο δημιουργικό ίσω, που είναι και καλό και σε αυτό το κομμάτι. Άστοχο και στη δεύτερη ο Καζατζίδη, ριμπάνω Βαβρίτσα, επέλεξε ρόλο για να δούμε τι θα επιλέξει. Μηδέν έχει, μιλονάστρα, έχει το γήπεδο. Πάει στον drive τελικό, με αριστερό χέρι θα στοχίσει. Έτσι θα ολοκληρώσει. Όπως και να έχει, έχει τελείωσει το πρώτο μήχρονο. Τέλος πρώτου μηχρόνου λοιπόν, 22-15 μπροστά ή δεν έχει. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι παρόλο που είναι κλειστό το σκορ και είναι σκληρές οι άμυνες, δεν έχουμε ούτε μια στιγμή ένωση και αρχίσει στις καλυτερικές δύο ομάδες γι' αυτό. Αυτό θα λέμε. Επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή για το δεύτερο ημίχρονο. Κατοχή για τους Πουέμπλα. Και στην μπάλα είναι ο Γιουλέκας. Σουρμελίδης. Ο Κοπλές ήταν, τώρα είναι ο Σουρμελίδης, του για 2 και έστωχο. Πρώτο καλάθι, το δεύτερο ημίχρονο για τους Πουέμπλα. Καλπαξίδης, πιέζει τώρα σε όλο το γήπεδο ο Δημήτρης Σουρμελίδης. Τώρα δεν είναι ο Δημήτρης Καλπαξίδης. Πριν από το Λάμπρου, ο Γιώργος τώρα μπροστά του, όπως πριν. Τρίποντα από τον Μιλωνά, άστοχο ριμπάνω το Καζαντζίδη. Έχει τώρα ο Γιουλέκας. Έχουν δύο παίκτες πάνω του και σωστή πάσα. Γιώργος Σουρμελίδης. Εδώ το κλασικό δεν έχει, κοροδέον πάνω στον Γιώργο Σουρμελίδη. Σούτ από κοντά, άστοχο τον Καζατζίδη, Λάμπρου. Τελικός επιθετικό ριμπάνω από τον Γιουλέκα. Πάσα, Λεκομπλές. Για δύο, ριμπάνω τον Βαβρίτσα. Καλπαξίδης. Πιέζει ο Γιουλέκας, ο Καλπαξίδης βρίσκει τους χώρους και πασάρει στο Μιλωνά. Σούτ από τη γωνία για τρεις. Ριμπάνω τον Λεκομπλέ. Γιουλέκας. Ξανά γρήγορες επιστροφές στην άμυνα και από τις δύο ομάδες. Τρίποντα από τον Γιουλέκα, τρέχει και για το rebound. Το παίρνει ο Γιουλέκας. Και πασάρει στον Λεκομπλέ, έξτρα πάσα. Τρίποντα από τον Σουρμελίδη. Έχει στηριχτεί φάουλ. Βγίζω ένα από τον Βαβρίτσα. Δεν πήρε στους στηριχτές ο Βαβρίτσα. Ως και να διαμαντήρει, νομίζω ότι έκανε το φάουλ. Πλάγια η μπάλα, ο Τσκουέμπλα. Σουρμελίδης, Λουλέκας. Πάντως οι Πουέμπλα βάζουν με high pot διάσταση και καλά κάνουν αυτό που τους πήγε στη συμμετή. Με τα τρίποντα. Τρίποντα του Σουρμελίδη, από τη γωνία άστοχο, ριμπάνω από τον Μελόν. Αντεπάς από μέσα το στα έξω. Ο spin move από το Καλπαξίδη, το shoot άστοχο όμως, ριμπάνω το Λεκομπλέ. Και τρέχει το γήπεδο για τους Πουέμπλα. Πιέζω Μιλωνάς εκεί. Γιουλέκας. Έμπειρη ομάδα που έμπλα, δεν κάνει λάθος. Στην πίεση, Γιουλέκας. Σουτ μέσης απόστασης. Ριμπάνω το Βαβρίτσα, παραλίγο να κλέψει ο Γιώργος Σουρμελίδης. Έκανε το φάουλ όμως. Κακό φάουλ του Γιώργου. Αχρίαστο. Να και δρομίζω να έχει προβλήματα με το φάουλ. Είναι μόλις το πρώτο του Γιώργου Σουρμελίδη. Πάει ο Βαβρίτσα στο post, το σημαδεύουνε, δύο παίκτες. Κοντολέον έχει χώρο, Κοντολέον πασάρει τελικό στον Μιλωνά, σουτ μέσα απόσταση, εύστοχο. 24-17 μπροστά ή δεν έχει. Εγώ καταλάβω είναι ζώνη τον Πουέμπλα. Η άμυνα θα το δούμε στην επόμενη άμυνα του, άμα προλάβουμε στην πόρτα. Δημήτρης Σουρμελίδης τώρα το screen, η αλλαγή. Λέκα στο drive, εκτός οροπία σου, τριμπάνω από το Σουρμελίδη. Πάρα από τον Κοντολέον και το καλάθι. Έτσι, πολύ έμπειρος ο Γιώργος, αυτό που έκανε είναι κίνηση μεγάλου. Δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή να πούμε. Διάβασε το που κάνουν φάουλ, παίρνει την μπάλα για να πάρει τις δύο βολές. Λίγοι παίξ το έχουν αυτό το... την αντίληψη την πασχετική που έκανε ο Γιώργος Σουρμελίδης. Σε
ένα φάουλ που 9-10 παίξει το κοπέρα είναι χαμηλά, αυτό κατάφερε να βάλει γκολ φάουλ ο Γιώργος. Χρειάζεται τον Γιώργο Σουρμελίδη επιθετικά, η Πουέμπλα νομίζω το έχουν αντιληφθεί πλέον και γι' αυτό έχει γίνει η αλλαγή στο μαρκάρισμα του Καλπαξίδη. Λάμπρου τώρα για δύο, rebound από τον Λεκομπλέ. Πιέζει ο Μιλωνάς. Σουρμελίδης. Καζαντζίδης, υπάρχει ελεύθερος παίκτης, άργησε ο Καζαντζίδης να αντιληφθεί την κατάσταση αυτή. Και έκανε επιθετικό φάουλ. Έχουμε μικρό δραματισμό του Λάμπρου να ελπίζουμε να βγει καλά. Εντάξει, το Λάμπρου θα φύγει. Έδωσαν τα χέρια οι δύο παίκτες. Εντάξει, δεν το ήθελε ο Γιώργος Καζαντζίδης, είναι δυνατό παιδί, μπήκε με δύναμη, δεν είναι σκεμμένο χτύπημα. Εντάξει, πονάει ο παίκτης που προέκυψε, το αντιλαμβάνομαι. Εμείς όταν παίζαμε έχουμε δώσει τα χτυπήματα και έχουμε δώσει τα χτυπήματα, αλλά δεν είναι, δεν έχει πρόβληση ο Γιώργος Καζαντζίδης. Παξίδης, κλέβει ο Γιουλέκας και φεύγει στον εθνιδιασμό. Γιουλέκας, τόσο οροπία σου. Ο ίδιος ο rebound δεν τα καταφέρνει. Από τα χέρια του Καζαντζίδη, μπάλα για τους ενίχους. Νομίζω και ο Ρώσος Γιουλέκας τώρα φοβήθηκε παραπάνω, ενώ σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι η άμυνα φοβάται, γιατί ήταν μόνο ο Μιλωνάς στο μέσα, αλλά ο Γιουλέκας εγκλωβίστηκε λίγο. Με την έξυπνη άμυνα του Μιλωνά, έτσι. Πολύ έμπρος ο Μιλωνάς. Καλπαξίδη. Σου τριών πόντων. Έστοχο από τον Ηλία Καλπαξίδη. Yeah. 27-20 πλέον το σκορ. Είναι το κολλαλόνα που πιάνει τον Γιώργο Σουρμελίδη. Σε όλο το γήπεδο. Σοκός τώρα ο Καζαντζίδης, η πάσα στον τρέιλερ. Φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές που κερδίζει ο Λεκομπλές. Νομίζω αν κάνουν αυτό που έπρεπε θα έχουν καλύτερη διάσπαση σίγουρα. Γιατί υπάρχουν χώροι, όταν ένας παίκτης μαρκάρεται αποκλειστικά στη μία ζώνη από έναν παίκτη, σημαίνει ότι υπάρχουν διαδρόμοι και κενά. Αυτό κάνουν οι Πουέμπλα στις τελευταίες επιθέσεις. Γεμίζουν το high post στην πάσα. Τώρα είχαμε ένα τρέιλερ αυτό που είπε και εσύ ο Λεκομπλές. Δεν έχει σημασία αν θα πει το καλά, είναι καλύτερη διάσπαση. Ήδη συνεχίζει δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα της Χαλκιδικής. Από ό,τι βλέπω... Εντάξει, ο Λιάς Καλπαξίδης είναι πολύ καλός παίκτης τώρα, δηλαδή το να πούμε να... όταν μιλάμε για Καλπαξίδη να μην τον περιορίσω, όχι να τον... Έχει χώρο τώρα ο Μιλωνάς, παίρνει το σούτ από την κορυφή για 3, έστω! Και για πρώτη φορά η διαφορά σε 9. Νομίζω είναι λάθος αυτό που κάνουν οι Πουέμπλα, που αφήνουν και τον Καλπαξίδη να πάρει τα πούλα ψούτρο και τον Μιλωνά να πάρει το τρίποντο. Ο Μιλωνάς δεν έχει σημασία πώς θα χάσει, είναι παίκτης που ανά πάσα στιγμή θα το βάλει το σούτρο. Και με αυτά και με αυτά σε 9 πόντους τη διαφορά. Για να δούμε τι θα πούνε τώρα οι Πουέμπλα στο time out. Να προσθέσουμε ότι η διαιτητική τριάδα που έχουμε σήμερα είναι πολύ καλή. Ναι. Είναι εντάξει για τη σχεσιμότητα του παιχνιδιού. Ξαναπώ αυτό που είπαμε στον κόσμο πριν μικρό λόγο. Πολλά μπράβο και στις δύο ομάδες που παρόλο που είναι τόσο σημαντικό το παιχνίδι. Για τον Βίγκο παίζουν έτσι. Φτάσανε στο τελευταίο, στο τελικό. Δεν υπάρχει νευρικότητα και στις δύο ομάδες. Ούτε διαμαρτυρίες, ούτε εντάξει. Εντάξει, δύο ομάδες που φημίζονται και τέτοιες, τους ούτως ή άλλως. Ποτέ δεν δημιουργήσαν θέμα. Για να φτάσουν στο τελικό είναι οι δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, αλλά αξίζει να κάνουμε και μια ιδιαίτερη μνήμα στους λιμνανθρώπους που κατάφεραν να τερματίσουν πρώτοι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με μόλις μία ήττα. Και αυτή ήταν από τους δεν έχει. Που έμπλα τους οδήγησαν στη δεύτερη ήττα τους και ήταν ο αποκλεισμός στα πρεμιτελικά. Τώρα το λέει Άβρο Σουνελίδη, δικαίωμα για δύο βολές, φάουλ. Βλέπουμε τώρα έχει τώρα πάλι που παίζουν κλασική άμυνα 2-3 που παίζουν σε όλο το πρωτάθλημα. Με Μιλωνά Καλπαξίδη πάνω. Το τέταρτο ομαδικό φάουλ του δεν έχει. Και τρίτο φάουλ από... το Κοντολένο με τον Αλλά. Το Κοντολένο ποιο νούμερο είναι, το 5.
και αλλού δεν ξέρω, όμως δόθηκε στον οικονό, όχι τον νόμο. Λογικά στο Μαυρίτσα ίσως, επειδή έχει μεγάλο νούμερο και στον πίνακα δεν μπορεί να καταγραφεί, θα τον έχουμε δηλώσει άλλο. Έστωχος του Σουρμέλιδη στη βολή. Λογικά Μαυρίτσας για να βγαίνει ο Μαυρίτσας. Μαυρίτσας έχει τρία φάουλ επομένως. Τώρα γίνεται αλλαγή για να περάσει ο Λάμπρου που δίνει κάποιες οδηγίες. Είναι εντάξει να πούμε με το χτύπημα που δέχτηκε. Κοντολέον. Χέρι με χέρι με τον Μιλωνά. Καλπατσίδης γίνεται τα σκριν. Τέσσερις παίκτες πάνω στον Καλπατσίδη. Τώρα δύο. Τα δύο αδέρφια. Σουρμελίδηδες. Λάμπρου. Οικονόμου. Πέντε δευτερόλεπτα για τους Γενέχη. Κλείνεται ο Οικονόμου εκεί. Εξαιρετική άμυνα τον Λεκομπλέ. Μιλωνά στη λήψη. Ριμπάουντ από τον Καζατζίδη που τρέχει το γήπεδο τώρα. Καζατζίδης με δύο παίκτες μπροστά του. Τώρα τρεις. Πασάρι στην άδυνα πλευρά. Γιλέκας. Πολύ δύσκολη πάσα που τελικά οδηγεί σε λάθος. Νομίζω που έπρεπε να άγγε ο Χασεκής δεξιόλεπτο. Δηλαδή σαν να βλέπω και τον κώδικο. Λίγο θα έπρεπε να πει και στάδιο ο Χασεκής. Πως και να έχει πρόβλημα. Γιατί κάτι βλέπω. Το λέω. Από δεξί διάδρομο στο λέει αφ. Ριμπάνω εκεί η παλικαρίσια Γιώργος Ουρμελίδης που έβγαλε και αντεπίδεση για τους Πουέμπλα και ο Γιουλέτας πετυχαίνει το lay-up. Ο Γιώργος Ουρμελίδης είναι πάρα πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο, είναι κομβικό. Διαφορά είναι στους 5 πλέον. Ο Παξίδης δύο παίκτες μπροστά του σου τριών πόντων. Ριμπάνω το Λεκομπλέ. Νομίζω πάνω στους δύο τελευταίες άμυνες του Πουέμπλα οι δύο Ουρμελίδης κάνουν παγίδα στον Καλπαξίδη. Πάσα στην αδύναμη πλευρά, εξαιρετικά. Γιουλέκας. Το Λεκομπλέ, Λεκομπλές, πάσα στην δομία, τρίποδο του Σουρμελίδη, rebound από τον Μιλωνά και το foul έξυπνα εκεί από τον Γιουλέκα, μόλις το δεύτερο μαδικό τον Πέμπλα. Δεν έχει τρέχει να πάρουν time out για να κόψει το ρυθμό, το κυρώσανε και πολύ καλά κάνανε. 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για τη λήψη περίοδου. Τον Τολέον, τώρα Μιλωνάς. Είναι από το Λάμπρου η αλλαγή πάνω από τον Γιώργο Σουρμελίδης. Και στηρίζεται το σύστημα για μένα, απλό συγχαίρει και λεφτές είναι ο Μιλωνάς. Για μένα είναι σωστό το σύστημα, έκανε το extension. Εντάξει, υποκειμενική είναι αυτή η άποψη, έτσι να μην προ... Εγώ έτσι όπως το είδα που φάνηκε για φάουλ, προφανώς και στις τέτοιες περιπτώσεις είναι και η ευθυνία του αμυντικού. Να πάρει ένα τέτοιο φάουλ, αλλά για μένα έγινε extension από τον Μιλωνά. Δεν διαμαρτύρεται κιόλας. Βέβαια, δεν είναι και παίξει διαμαρτύρεται ο Μιλωνάς. Θα πάει στη γωνία. Το drive από τον Λεκομπλέ. Μπροστά στο Λάμπρου. Μάχες για το rebound στα χέρια του Καλπατσίδη. Έχει το γήπεδο τώρα ο Ηλίας. Ηλίας Καλπατσίδης. Δύο παίκτες ξανά πάνω του Άλεξ. Ναι, αλλά ο Ηλίας ο Καλπατσίδης είναι τόσο έντρος παίκτης και κατακτησμένος τα σχετικά που δεν έχει την υπομονή να σπάει την παγίδα. Άστοχο. Από τα χέρια τελικά η Σουρμελίδη μπάλα κατέληξε στα χέρια του Γιουλέκα. Γιουλέκας πιέζει ο Μιλωνάς, ο Γιουλέκας βρίσκει το χώρο και θέλει τους δεν έχει. Αν και κατά την άποψή μου δεν ήταν καλή η επίθεση που έκανε ο Γιουλέκας γιατί στον εφηδιασμό πρέπει να δώσει την μπάλα, αλλά δικαιώθηκε. Ωραία, έχουμε time out. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι, κατοχή για τους δεν έχει. Σεραφιού, 27-30 το σκορ, τον Λέων, πίεση εκεί, αποδίδει καρπούς. Πολύ καλή άμυνα του Γιώργου, αυτό που είσαι είναι πολύ μακρύς. Είναι έμπειρος, ξέρει μπάσκετ, έχει παίξει χρόνια. Δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά ενός παίκτη, είναι φυσικά και η ευθεία του. Η πάσα τώρα στη γωνία. Σουρμελίδης στον Καζατζίδη. Δύο παίκτες πάνω στον Καζατζίδη. Σουρμελίδης. Η πάσα στον Γιώργο Σουρμελίδη. Η τέλεια πάσα που οδηγεί στο καλάθι. 29-30 πλησιάζουν πλέον στον πόντο η Πουέμπλα. Καρπατσίδης. Ο Ντολέων από τη γωνία.
Χάσει την μπάλα ο Γιώργος που έμπλε γιατί έχουν πάει σε διαφορετική διάσπαση και εμείς το χαϊπώσετε με τον Γιώργος που πήρε την μπάλα κάτω το καλάθι και έβαλε το καλάθι. Ο Γιώργος Σουρμελίδης, έτσι. Το λέμε Γιώργο γιατί είναι και ο Δημήτρης Σουρμελίδης για να τους ξεχωρίζουμε. Κοντολέων στην επαναφορά. Καλπατσίδης με τον Δημήτρη Σουρμελίδη μπροστά του. Βρίσκει το χώρο, παίρνει το σουτ για δύο, άστοχο. Τον έφυγε εκεί ο Σουρμελίδης που φεύγει τώρα στον εφνιδιασμό. Σουρμελίδης, Γιουλέκας, ούτε ο Γιουλέκας θα καταφέρνει ριμπάνω τον Λέμπρου. Έχουν τώρα ή δεν έχει από την άλλη πλευρά, Μιλωνάς. Σταματάει και πασάρει στον Καλπατσίδη, σουτ για δύο πόντους. Ο άστοχο ριμπάνω τον Λέμπρου. Βήματα όμως από τον Λέμπρου. Σωστό σφυρίγμα και αυτό άλλαξε σταθερό ο Ευθύμης, ο Λέμπρου. Εξαιρετικός και επιθετικά ο Λάμπρος στα rebound, 3,3 ανά αγώνα. Σουρμελίδης. Πάσα, drive, πάσα στον Γιουλέκα, σουτ για δύο πόντους. Εξαιρετικό μπλοκάτ από το Μιλωνά και rebound γιατί δεν έχει. Καλπατσίδης. Φάουλ που στηρίζεται τώρα από το κατά του Γιουλέκα. Καλό φάουλ θα έλεγα πάλι. Είχα να δώσουν και δεν έπρεπε να αφήσει τον Καλπατσίδη να πάει σε transition παιχνίδι. Μόλις το δεύτερο φάουλ του Γιουλέκα. Παναφορά Κοντολέων, Λάμπρου. Μιλωνάς το post. Στο Σουρμελίδης έρχεται για βοήθεια. Μιλωνάς. Εύστοχο το φλόγερ του Μιλωνά. Αντιλήφθηκε εκεί με την εμπειρία του ότι δεν ήταν τελικός βοήθεια, ήταν fake. Αυτή η βοήθεια από το Σουρμελίδη. Ήταν ψεύτικη δηλαδή. Ήταν η προσποίηση για βοήθεια, Λεκομπλές. Πάσα στη γωνία. Λεκομπλές έχει το χώρο, εκτελεί για τρεις και ισοφαρίζει. 32 όλα. Καλπατσίδης. Το φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές. Εντάξει, τι να πούμε για το Βασίλη Λεκομπλέ. Ο Λεκομπλές είναι ένα παίκτης πρότυπο. Δηλαδή με την έννοια ότι δίνει πάρα πολύ ενέργεια. Και όταν χρειάζεται, σκοράρει τώρα με διαβολικό τρίποντο που ξαναέφερε το παιχνίδι στην αρχή. Νομίζω ότι δεν έχει είχαν περάσει μέχρι και 9 βολές μπροστά. Πλέον το παιχνίδι είναι ισόπαλο. Παίζει ρόλο και η κούραση πλέον. Μία στις δύο βολές από τον Ηλία Καλπατσίδη. Και αλλαγές. Ο Σαλασσάσογλου περνάει και ο οικονόμου του νούμερο 6 αποχωρεί. Ο έτερος οικονόμου και ο Κοντολέων. Σουρμελίδης. Πριν από τον Καζατζίδη βρίσκει χώρο ο Σουρμελίδης τώρα, πασάρει τον Γιουλέκα. Τρίποντα από τον Δημήτρη Σουρμελίδη και προβάτισμα για τους Πουέμπλα μετά από την πρώτη περίοδο. Σωστή κυκλοφορία μπάλας, εξτρά πάσα. Θα πει το Σουρμελίδης. Το θέμα είναι να το πάρουμε. Ο Δημήτρης Παούλ που έχει χάσει τώρα το πήρε. Ο Καλπατσίδης κάνει το λάθος τώρα, τρέχει ο Καζατζίδης. 3-2 είναι συνδυασμός. Σουρμελίδης για 3 από τη γωνία. Άστοχος. Ριμπάνω το Λάμπρου. Και τώρα ο Μιλωνάς. Λέει ο Καζατζίδης με τα μακριά του χέρια. Αλλαγή. Γιουλέκας πάνω στο Μιλωνά. Μιλωνάς, εξαιρετική κίνηση, αλλά άστοχο το σουτ. Ριμπάνω από το Καζατζίδη. 26 δευτερόλεπτα απομένουν, περίπου 6 δευτερόλεπτα θα απομείνουν για την ομάδα της Χαλκιδικής. Δεν έχουν να δώσουν φάουλ, ούτε μία ούτε άλλη ομάδα να πούμε. Καζατζίδης σε μια δύσκολη προσπάθεια, πετυχαίνει ένα μεγάλο καλάθι. 37-33 που έπαιρνα μπροστά με 4, σε 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Μιλωνάς με τον Γιουλέκα. Μιλωνάς εκτελεί για 2 πόντους, αστοχή. Και ο Λεκομπλές από μακριά, δεν βρίσκει στόχο. Τέλος τρίτης περιόδου. Οι Πουέμπλα κάνουν το comeback και προηγούνται με 4. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η τελευταία περίοδος. Επιστρέφουμε σε λίγο. Στροφή για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Τρομερό παιχνίδι παρακολουθούμε στο κλειστό της 10.
Και δεν έχει στην κατοχή. Μπήκε ο Λαπαρίς να πιάσει τον Μιλωνά για να το φύρει. Μιλωνάς πασάρει στο Σαλασάσοβλου. Ωραία η πάσα. Σαλασάσοβλου για 3. Από το πόδι του Σαλασάσοβλου μπάλα για την Πέμπλα. Ο Δημήτρης Σουμενίσης επιβραβεύει τον Λαπαρίδη και πολύ καλά κάνει. Ειδικών αποστολών ο Λαπαρίδης αυτό το παιχνίδι, τώρα που μπήκε, να πιάσει τον Μιλωνά. Σουμενίδης. Και πάσα μπήκε. Πάσα στην αδύναμη πλευρά εξαιρετικά. Εκοπλέ στον Δημήτρη Σουμενίδη. Σουμενίδης, Πάχτας. Βάζει τα χέρια και ο οικονόμου έτσιμνα. Και στέλνει την μπάλα σήμερα με ρητή πάνω στο Σουμενίδη. Καλπαξίδης ο ένας εναντίον ενός. Κερδίζει το φάουλ. Το Δημήτρη Σουρμελίδη που το παραδέχεται υποτικά. Τρίτο φάουλ του Δημήτρη. Πρώτα τρία φάουλ δεν είναι πολλά στο τέλος του Καλπαξίδη. Έχει τρία φάουλ. Και νομίζω και τα τρία τα έχει κάνει στον Καλπαξίδη. Δηλαδή καλά φάουλ. Σαλασάσοβλου στην επαναφορά. Μιλωνάς. Το Λαπαρίδη μπροστά του και είναι από το Λάμπρου. Βγαίνει τώρα ο Σουρμελίδης και έρχεται η βοήθεια από τον Δημήτρη Σουρμελίδη και έκανε φάουλ σε μοναδική. Έκανε κακό φάουλ. Ετοιμάζει το Πασεκίδης από ό,τι βλέπω. Αλλαγή για τους Πουέμπλα, περνάει ο Χασεκίδης. Στη θέση του Δημήτρη Σουρμελίδη που είναι στην επικίνδυνη ζώνη των φάουλ πλέον. 4 φάουλ. Χασεκίδης νομίζω το τρίτο δεκάλεπτο δεν έπαιξε καθόλου. Δεν έπαιξε καθόλου, όχι. Καλπαξίδης. Το σκρίνει από το Λάμπρου τώρα ο Λεκομπλές. Καλπαξίδης. Πάει τα αριστερά, περνάει το σουτ για 2. Εξαιρετική προσπάθεια. Μειώνουν στους 2 ή δεν έχει. Στηρίζονται πάρα πολύ στο Μιλωνά και στον Καλπαξίδη. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να τους ωφελήσει. Οι Πουέμπλα έχουν πολλές λύσεις επιθετικά. Χασεκίδης, Καλπαξίδης μπροστά του, Λαπαρίδης πασάρει στο Λεκομπλέ, Λεκομπλές από τα δεξιά. Ο Λάμπρου τον πίεσε εκεί, το επιθετικό rebound του Πάχτα δεν οδηγεί στο καλάθι. Και ο Καλπαξίδης σιγουρεύει το rebound. Καλπαξίδης πάει τα αριστερά, τον αγαπημένο του διάδρομο στο lay up. Δεν στηρίζεται κάτι, rebound από το Λεκομπλέ. Γιώργος Ουρμελίδης. Μπράβο στο Λαπαρίδη. Λαπαρίδης τώρα. Κλαίει τον Καλπαξίδης. Και φάουλ από τον Λαπαρίδη. Το τρίτο μαδικό φάουλ στην περίοδο πριν καν συμπληρωθούν 2 λεπτά για τους Πουέμπλα. Αλλαγή. Χαζατζίδης. Στη θέση του Λεκομπλέ. Μιλωνάς. Όπ εδώ παραλίγο το λάθος. Οικονόμου. Λάμπρου. Και τώρα Μιλωνάς. Μιλωνάς. Παίρνει σουτ μέσα απόσταση και ευστοχή ο Μιλωνάς. Το παιχνίδι ισόπαλο 37 όλα. Time out. Time out που καλούν οι Πουέμπλα. Καλπαξής. Πρέπει να σημαίνεις δεν έχουν βγει ούτε δευτερόλεπτο. Σημαίνεις να βγει. Και σημαίνεις ότι δεν έχει βγει ούτε δευτερόλεπτο. Επιστροφή σε λίγο. Σε τεντωμένο σκηνή πλέον και οι δύο ομάδες, το παιχνίδι ισόπαλο. Για 37 όλα το σκορ, πολύ κλειστό παιχνίδι όπως το περιμέναμε τελικώς. Development League ανάμεσά σε Πουέμπλα και δεν έχει. Δουλέκας. Τώρα Γιώργος Ουρμελίδης. Fake and both happen, eh? Εντάξει, επειδή παίζουμε και μπάσκετ τώρα, Γιώργο, μην τριβόμαστε. Ξέρεις ότι είναι μια σερμένη μου κλίση χθες. Οπότε δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο.
Τρομερή κίνηση και πάντα πιάνει την πρώτη φορά. Απίστευτη κίνηση. Οδήγησε στο καλάθι και το φάουλ. Λίγο είχε πάρει δήμο κατάσταση. Δεν ξέρω τώρα, θα κάνω εγώ λάθο. Φάνηκε την πρώτη φάουλ εμένα. Όπως θελήθηκε. Άστοχο στην βολή, rebound από τον Σαλασάσοβλου. Μιλωνάς. Μπροστάτο ο Γιουλέκας. Πασάρι στον Καλπαξίδη. Κρίνα από τον Λάμπρο, ο Καλπαξίδης έχει το χώρο. Άργησε να βγει πάνω του παίκτη, στο χείο όμως. Και rebound από τον Μπάχτα. Κερμελίδης πιέζουν τώρα ή δεν έχει. Χασεκίδης. Περνάει τον Λάμπρο, Χασεκίδης. Η πάσα στον Καζατζίδη. Βήματα έχει κάνει ο Καζατζίδης. Βιάστηκε ο παίκτη στον Πουέμπλα. Μπάλα για τους δεν έχει. Μιλωνάς. Το νόμου για τρεις. Απίστευτο τρίποντο. Άλεξ, εμένα δεν μου φάνηκε το σφαίρο. Το νόμου μου φάνηκε σαν φίξ. Σαν μια προσποίηση. Πριν το τέλος μου φάνηκε καλή επιλογή, αλλά το έβαλε. Και σε τέτοια παιχνίδια αυτά τα καλάθια μετράνε. Είναι τα πλέον καθοριστικά. Τώρα Καζατζίδης πασάρι. Πάχτας. Έρχεται ο Γιώργος Σουρμελίδης στα τρέιλερ. Μπροστά του Μιλωνάς παίρνει το σουτ για δύο και στο χ. Rebound από τον Καλπαξίδη. Έχει μια έμπειρη ομάδα πάντως εκεί. Καλπαξίδη και Μιλωνά. Καλπαξίδης κερδίζει φάουλ. Εκεί που το έπλα πάνω το σερί δεν ξαναχαρακτήρευε να έχει την πρόκληση να το παραπέσουμε προφανώς. Έτσι έστω το παιχνίδι έχει φτάσει μέχρι τους 9. Να προηγηθεί δεν έχει. Και σε γενικά είναι μέσα στο πόντο πόντο. Ένας τελικός που αναμέναμε. Σαλασάσοβλου. Ο Καλπαξίδης με τον Γιώργο Σουρμελίδη. Η πάσα στο Λάμπρου. Παραλίγο το καλάθι και φάουλ. Δικαίωμα. Για δύο βολές. Δεν είναι βήματα. Απλά κατέβασε την μπάλα ο Λάμπρου την ώρα που έκανε το πρώτο βήμα και πέρδεψε αυτό το πράγμα. Δηλαδή νομίζω ότι έγινε τρίπλα, δεν είναι βήματα. Έχει πάρει την μπάλα ο Λάμπρου ευθύνης. Όπως είπαμε πριν ότι έκανε βήματα ο Λάμπρου ευθύνης και δεν διαμαρτύρθηκε ούτε ο ίδιος. Τώρα πήρε την μπάλα σε κίνηση, έκανε ένα-δύο, απλά στο πρώτο βήμα κατέβασε την μπάλα κάτω και φάνηκε στους Πουέμπλα ότι ήταν τρίπλα, δεν ήταν τρίπλα. -39 πλέον το σκορ, 6 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για τη λήψη του αγώνα. Έχω μια βολή με τον Λάμπρου. Δεν μπόρεσαν να πάρουν το rebound του Πουέμπλα. Παραφορά με τον Σαλασάσοβλου. Ο Παξίδης. Ο Παξίδης, τι έκανε ο Καλπαξίδης. Rebound από τον Λάμπρου. Καλπαξίδης. Φλόουτερ, άστοχο. Rebound από τον Σουρμελίδη και εφνιδιασμός για τους Πουέμπλα. Πολύ έξυπνα ο Γιουλέκας. Εντάξει, ο Γιώργος ο Σουρμελίδης, παρόλο που δεν έχει παίξει πίστη άμυνα, έχει την ικανότητα να δώσει. Ο Μιλωνάς, τρίποντο και φάουλ, αν είναι δυνατόν. Τρομερός ο Μιλωνάς. Αν είναι δυνατόν. Αυτό ήταν Στεφ Κάρι, Άλεξ. Στεφ, ο Μιλωνάς τώρα είναι τρομερός κόμμα. Τώρα μην γελιόμαστε. Δηλαδή μπορεί να μας εντυπωσιαζόμαστε με αυτό που έβαλα, αλλά έχει βάλει παρόμοια σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Παίχτης που στον εθνιδιασμό εκτελεί με τρίποντο τώρα με τρομερό efficiency, έτσι. Αλλαγή τώρα για τους Πουέμπλα πέρασε ο Δημήτρης Ορμελίδης να πούμε, αποχώρησε ο Γιουλέκα. Λογικό τώρα, τα τελευταία 5,5 λεπτά. Τετράποντο από τον Μιλωνά. Και ξανά δεν τα λέγει μπροστά. 45-41 το σκορ. Ορμελίδης, πασάρι στον Καζατζίδη, πιέζει ο Λάμπρου. Το πώς πάει να κάνει εξαιρετική κίνηση ο Καζατζίδης, κερδίζει το φάουλ από τον Λάμπρου. Αλλά είναι μόλις το δεύτερο ομαδικό, τον δεν έχει. Εντάξει, εδώ και πολλά χρόνια έχουν αλλάξει κανονισμοί και αυτά σφυρίζονται φάουλ. Λίγο χέρι άμα βάλεις τίποτα το σώμα μου μετακινηθείς. Δεν σχολιάζουμε με σωστό ή λάθος. Το φάουλ ήταν φάουλ, απλά λέμε ότι γίνονται πολύ πιο εύκολα, σφυρίζονται πολύ πιο εύκολα τα φάουλ λόγω κανονισμών. Πάσα τώρα, Τουρμελίδη, σκαλάθη και φάουλ. Εντάξει, τρία τα λεφτά καλάθια πρέπει να γίνει τρομερά. Με εναλλαγές τα συναισθήματα,
και για τις δύο ομάδες. Έχουν διασμό που έβλαμε γυλαίκα. Γκολ, τρίποντο, γκολ φάουλ του Μιλωνά και τώρα γκολ φάουλ του Μελίδη. Να ξανά στο παιχνίδι ο Βαβρίτσας γιατί δεν έχει. Ό,τι αρμόζει ένα τελικό, έτσι, αυτές τις συγκινήσεις. Μελίδης, από το χείρι μπάντο Βαβρίτσα έχει βγει να πούμε ο Λάντρου που είναι καθοριστικό στα rebounder που δεν έχει. Καλπατσίδης για τρεις, στην άλλη πλευρά, άστοχο. Rebound από ποιον, από τον Βαβρίτσα. Καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ. Βλέπουμε πάλι την εναλλαγή που είπαμε πριν λίγο. Ο goal foul του Μελίδη. Και τώρα φαίνεται ξεκάθαρα γιατί το rebound θεωρείται το πιο κομβικό στοιχείο στο μπάσκετ. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Κομπλές στη θέση του Πάχτα για τους Πουέμπλα. Πάντως το παιχνίδι είναι πόντο-πόντο μέχρι το τέλος. Έστωχο το Βαβρίτσας στους 5 διαφορά για τους Νεμέχη. 5 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Σουρμελίδης. Σουρμελίδης έχει χώρο, πασάρι στο Κομπλέ. Συνεχίζει κινήσεις από τους Πουέμπλα εκτός μπάλας. Γιώργος Ουρμελίδης για 3 μπροστά στο Μιλωνά. Ριμπάνω τον Καλπατσίδη. Ένα πολύ δύσκολο σου ήταν αυτό, Άλεξ. Νομίζω ήθελε ο Γιώργος να απαντήσει στο goal foul του Παδρίτσα. Καλπατσίδης, η crossover, το σουτ για 2. Ριμπάνω από τον Οικονόμου, ήταν 4 παίκτες εκεί για τους δεν έχει. Εκεί πήγε μπάλα. Μιλωνάς. Σταματάει ο Μιλωνάς. Βάζει τα χέρια ο Σουρμελίδης στην μπάλα και έχουν κατοχή 4 δευτερολέπτων ή δεν έχει. Επαναφορά με τον Βαβρίτσα. Για να δούμε τι επιλέξουν ή δεν έχει. Πάσα στον Καλπατσίδη είναι η προσποίηση, το σουτ. Άστοχο. Ο Μιλωνάς εκεί σαν Σούπερμαν θα έλεγα. Κατάφερε να βάλει τα χέρια του και να σώσει την κατοχή για τον Τζενίκη. Καλπατσίδης. Σωστό, έχει 4 φάουλ ο Ζουμελής, θέλω παίξει. Πάσα, Μιλωνάς. Έστοχος ο Μιλωνάς. Σου 3 πόντων. Και διαφορά πλέον στους 8 για τους δεν έχει. Τώρα στην άλλη πλευρά. Καζαντίνης στο rebound. Και έχει στηριχθεί φάουλ. Τέταρτο φάουλ για τον Βαβρίτσα. Και τέταρτο ομαδικό φάουλ για τους δεν έχει. Οποιοδήποτε φάουλ είναι πολλές ή οι πρώτοι έχουν συμπληρώσει. Και πριν είδαμε ότι το τρίποντο προήλθε γιατί ο Καλπατσίδης που είναι πολύ έμπρος παίχτης, ξαναλέμε για άλλη μια φορά. Τώρα βγάζουν έτσι να τον Βαβρίτσα εκτός αγωνιστικού φάουλ. Είδαμε ότι ο Σουρμελίδης τον έπαιξε στα πόδια γιατί έχει 4 φάουλ. Βγήκε μέσα από τον Γιώργο. Έδω στην μπάλα, πέτυχε τον τρίποντο. Παραφορά με Σουρμελίδη. Τρίποντο από τον Σουρμελίδη. Άστοχο rebound από τον Σαλαφάσοβλου. Μιλωνάς. Νομίζω θα σε πείσω. Ο Πατσίδης τώρα έχει 3 παίκτες πίσω από τους Πέμπλα. Για να δούμε. Σταματάει έτσι μια έμπειρα. Ο Καλπατσίδης με την εμπειρία του. Νομίζω θα σε πείσω να πει εκπαιδευτικά στο παιχνίδι για τους Πέμπλα. Μιλωνάς. Βάζει πολύ έτσι και το σώμα του Σουρμελίδης, οδηγεί σε ένα πολύ δύσκολο σουτ το Μιλωνά, αλλά ο Οικονόμου είναι εκεί, παίρνει το rebound. Ο Σουρμελίδης οδηγεί που έκανε πάρα πολύ καλή άμυνα έχοντας 4 φάουλ. Δεν δίστασε δηλαδή, δεν φοβήθηκε να κάνει καθαρή άμυνα παρόλο που είχε τα φάουλ. Που ξέρω ότι με ένα φάουλ θα πηγαίνει εκτός παιχνιδιού. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα τελευταία 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Άστοχος στην πρώτη βολή Οικονόμου. Στέφανος Οικονόμου. Δεν στις δύο βολές, ριμπάν από τον Γιώργο Σουρμελίδη. Δημήτρης Σουρμελίδης. Πάσα στο Χασοκίδη. Χασοκίδης βάζει την μπάλα στο παρκέ, κερδίζει φάουλ.
Είπαμε, και δικαίωμα για βολές. Πρέπει να μπει στο επιθετικό κομμάτι των Πουέμπλα. Τώρα είναι πολύ δυναμικός παίχτης. Είναι πολύ καλός στα drive. Τώρα και έτσι το φάλτ είναι βολές, γιατί είναι ομαδικά. Κατά την άποψή μου πρέπει να μπει στο επιθετικό κομμάτι των Πουέμπλα στα τελευταία 3-37 από ό,τι βλέπω. Οι δύο ομάδες έχουν παραδώσει ψυχή και σώμα τη σήμερα, να πούμε, στο κλειστό της 10. Είναι τρομερός ο τελικός που παρακολουθούμε. Μία στις δύο βολές που το Χασεκίδη ρίχνει τη διαφορά σε 7. Τίποτα δεν έχει τελειώσει, που έπλεινε η εμπειρή ομάδα, κλέβει ο Σουρμελίδης. Δημήτρης Σουρμελίδης τώρα για 3. Μεγάλο τρίποντο. 5 πόντους σε μία κατοχή. Μιλωνάς. Πέστες, γιατί πήγε μια βολή το μάτι. Κρίνει από τον οικονόμου. Βρίσκει το χώρο τώρα ο Μιλωνάς και έχει στηριχτεί φάουλ, δικαίωμα για βολές. Νομίζω ο Σουρμελίδης ο γρός ως το δημήτρο θα είναι. Σουρμελίδης Δημήτρης. Έκανε 5ο φάουλ ο Δημήτρης Σουρμελίδης. Νομίζω ότι δόθηκε στον Γιώργο, αλλά τελικά χρειάζεται στον Δημήτρη Σουρμελίδη. Ο Γιουλέκας θέση του. Όλα, έτσι, ο Δημήτρης. Έπαιζε με 4 φάουλ και έφυγε τους καλύτερους παίκτες. Δύο στις δύο βολές από τον Μιλωνά. 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα ακόμη. Η διαφορά στους 6. Πιέζουν ή δεν έχει. Σουρμελίδης. Κάνει τη μακρινή πάσα στο Χασεκίδη. Συγκρατεί ο Χασεκίδης. Περνάει τον αντίπαλο, τώρα πασάρει στον Γιουλέκα. Καζαντζίδης. Προστατεύει ωραία την μπάλα, πασάρει στον Σουρμελίδη. Σουρμελίδη, step back, τρίποντο. Ριμπάνω τον Καζαντζίδη. Το χουκ, άστοχο. Και από τα χέρια του Καζαντζίδη μπάλα γιατί δεν έχει. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Καλπαξίδη. Προστατεύει ωραία την μπάλα τώρα. Για να δούμε, και κερδίζει ένα χρειαστό φάουλ από τον Γιουλέκα. Και 37 δευτερόλεπτα ακόμη βολές για τους δεν έχει. Εκτελετής ο Ηλίας Καλπαξίδης. Έστοχος. Σουρμελίδης για 3. Ριμπάνω το Καζαντζίδη, επιθετικό. Η πάσα στο Χασεκίδη, Χασεκίδη από τη γωνία για 3. Φάουλ για 3 βολές που έκανε ο οικονόμου. Ο Καζαντζίδης έχει πάρει πάρα πολλά θετικά rebound. Time out έχουμε. Time out, επιστροφή σε λίγο. Βολές για το Στάθη Χασεκίδη. Yeah.
Μουστάφης. Τρίποντο ήταν. Νομίζω. Ναι, ναι, τρεις βολές η γη, πρώτη άστοχη. Η δεύτερη. Εύστοχος. Έχει πολύ χρόνο το παιχνίδι, έξι πόντοι δεν έχει τίποτα. Με την προοπτική να γίνει με 5 γιατί ο Χασεκίδης έχει άλλη μια βολή. Και μένουν 2 και 22. 2 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα ακόμη. Εύστοχος ο Χασεκίδης, 2 στις 3 βολές, 54-49 μειών η Πουέμπλα. Συμπληρωμένα θα δει αυτή η ομάδα που δεν φάνε βολές. Καλπαξίδης. Γιουλέκας μπροστά του, θα πάει στον εναντίον ενός ο Καλπαξίδης. Για να δούμε. Πάει, πάει από τα αριστερά. Δύο παίκτες πάνω την πάσα την κατάλληλη στιγμή στο χείρο Σαλασάσοβλου. Και ριμπάνω το Λεκομπλέ. Πιέζει ο Μιλωνάς. Λεκομπλές περνάει το κέντρο για το Πουέμπλα. Είναι λίγο τα φράσεις όλοι τα πίδωτα. Λεκομπλές το φλόουτερ, μάχες για το ριμπάνω Λάβρου. Και τώρα Καλπαξίδης. Καλπαξίδης. Τώρα ο Λεκομπλές μπροστά του. Καλπαξίδης από τα αριστερά. Πασάρι στον οικονόμου, ελεύθερος οικονόμου για τρεις. Άστοχος. Και μακρινή πάσα από τον Λεκομπλές στον Σουβέλιδη. Καλάθι για τους Πουέμπλα. 54-51 μειώνουν. 1 λεπτό και 25 δευτερόλεπτα ακόμη. Πολύ σπουδαία η πάσα του Λεκομπλές. Καλπαξίδης από τα αριστερά. Σταματάει η Πασάρι στον Μιλωνά. Τρίποντα από τον Μιλωνά. Άστοχο. Ριμπάντα από τον Λεκομπλές. Γιουλέκας. Σεχίδης, πολύ καθοριστική αυτή η επίθεση. Καζατζίδης με τον Λάμπρου. Η πάσα. Λεκομπλές. Σεχίδης. Σεχίδης πάει από τα δεξιά. Στον drive ο Σεχίδης. Αστοχή. Rebound από τον Λάμπρου. Μιλωνάς. Απίστευτο παιχνίδι. Μιλωνάς 42 δευτερόλεπτα ακόμη. Καλπαξίδης με τον Λεκομπλέ μπροστά του. Περνάει ο Καλπαξίδης, πάσα στο Λασάσογλου, φοβερή επίθεση. Φοβερή επίθεση, ένα κρίσιμο σημείο. Τρομερός Καλπαξίδης, ο Καλπαξίδης είχε την ψυχραιμία να δώσει την πάσα στο Λασάσογλου σε αυτό το σημείο. Και τρίποντα το Σουβελίδη, τι παιχνίδι βλέπουμε. Εντάξει, δύο πολύ μεγάλοι παίκτες, έτσι. Καλπαξίδης, Σουβελίδης, τώρα συζητάμε. Αλλαγές. Και time out. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Η επίθεση γίνεται στον μισό των... Δεν έχει, οπότε είναι κατοχή 24 δευτερολέπτων. Να δούμε αν θα κάνουν φάουλ οι Πουέμπλα. Προηγούνται δεν έχει με 2 πόντους, 56-54. Καλπαξίδης στην επαναφορά. Εντάξει, Μιλωνάμα λέγει, θα ψάξουμε άλλο για να πάρει πολλές. Βγαίνει ο Μιλωνάς όντως, για να δούμε. Συγκρατεί, πάντησε την γραμμή ο Μιλωνάς με κατοχή για τους Πουέμπλα. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Απίστευτη άμυνα. Time out τώρα από τους Πουέμπλα. Λογικά οι Πουέμπλα έχουν παρέσει 10. Απίστευτο λάθος έκαναν οι Δενέχοι. Τι έχει μας Γιώργο, εγώ δεν ξέρω, 14 λεπτά, όχι. Όχι, δεν έχουν επιλογή αφού η κατοχή είναι κάτω, δεν έχουν λάθος. Οπότε 14. 14 είναι όπως και να έχει. Απίστευτο παιχνίδι. Παρακολουθούμε στο δεύτερο. Θέλουμε να δούμε αν οι Πουέμπλα θα πάνε σε στρατηγική γρήγορη γρήγορη διπόντο. Τι θα επιχειρήσουν τον τρίποντο για να πάρουν το προβάδισμα. Και να δούμε και θα κάνουν και δεν έχει. Κάνουν φάουλ για να αποτρέψουν τον τρίποντο. Θα δούμε. Απίστευτο λάθος έχει γίνει, να πούμε. Επαναφορά από τον Καλπαξίδη στον Μιλωνά. Και πολύ καλή άμυνα τον Πουέμπλα φυσικά. Τα λάθη δεν γίνονται τυχαία. Λίγο Λεκομπλές, δεν θυμάμαι, ένα ορθίο. Πώς πάμε, πάμε σε πολύ μεγάλο παιχνίδι. 24 ευρώ ήταν πριν τελειώσει το παιχνίδι. Και εκεί ακόμα που δεν έχει τελειώσει ότι γίνονται κάπως ελέγχουν το παιχνίδι, είδαμε ότι Πουέμπλα έχουν τώρα την ευκαιρία με τρίποντα να περάσουν μπροστά ή να συμφαρίσουν. Για να δούμε τι θα σχεδιάσουν. Ο Σουμελή τον βλέπω. Είναι ο Καζατζίδης. Κάπου να διάσει τη μία πλευρά να πηγαίνει την άλλη. Λογικά θα ανέβει ένας από τους δύο πάνω. Για να δούμε τι έχουν σχεδιάσει, ναι, είναι screen για τον Σουρμελίδη να πάρει την μπάλα. Σουρμελίδης ζητάει τώρα screen από τον Καζατζίδη. Ω, το
το φάουλ από τον Καλπατσίδη, θα στείλει στις βολές του Σουρμελίδη. Κατά την άποψή μου, το έκανε το φάουλ. Ναι, το έχει κάνει. Καλπατσίδη είναι σε κίνηση. Συμφωνώ, αλλά. Θα σκάψω πάνω σκύλο, να σπάσει το σκύλο από πάνω και πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται φάουλ γιατί υπάρχει επαφή. Για να πούμε δύο πολύ σκύλο για βολές. Άστοχος ο Γιώργος Σουρμελίδη. Εδώ πέρα στο παιχνίδι έχει πάρα πολύ χρόνο. Και τα έγινε στο λόγο ήταν μια αιωνιότητα για τον μπάσκετ σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα μιλάμε για παιχνίδι που είναι στον πόντο. Τους δύο πόντους, μια σκαμπεκής απόσταση. Μία στις δύο βολές, διαφορά στον πόντο. Ναι, time out για τους δεν έχει τώρα. Time out για τους δεν έχει. Για να δούμε τι θα σχεδιάσουν. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι, όλη η κατοχή για τους δεν έχει. Να δούμε τι θα επιλέξουν οι Πουέμπλα. Να δούμε ότι οποιοδήποτε φάουλ τώρα να γίνει πριν περάσει μπαλά είναι διαφορετικό. Καλπατσίδης. Σφυρίζεται φάουλ. Κάνανε τώρα, θα κάνουν λάθος οι δεν έχει. Για μένα πάντως ήταν λάθος αυτό που κάνανε στην προηγούμενη επαναφορά οι δεν έχει. Γιατί ο Καλπατσίδης είναι ένας παίκτης ο οποίος για αυτός ο μελός πρέπει να πάει στις βολές και πριν έκανε την επαναφορά ο Καλπατσίδης, εντάξει, και δύο φορές που ήταν μία τακτική. Θέμα για βολές τώρα, δύο βολές για τον Ηλία Καλπατσίδη. Εύστοχος. 15 δευτερόλεπτα απομένουν για την ολοκλήρωση του τελικού. Η διαφορά στους τρεις. Δεν έχουν time out του Πέμπλα. Για να μην το πήραν εδώ. Πράγματι δεν έχουν time out. Θα σε κύβει. Θα κάνουν foul. Πού θα χάσουν τα πράγματα. Για να δούμε τι θα επιλέξουν. Θα σε κύβει. Η πάσα στη γωνία. Ελεύθερος για τρεις ο Γιουλέκας. Έστω. Απίστευτα πράγματα. Μιλωνάς. Με τη λήξη. Στεφάνι. Έχουμε παράταση. Τραγικό λάθος. Νομίζω τεράστιο λάθος. Εδώ έχουμε αντιστροφή συναισθημάτων τώρα. Ένα πράγμα που συμβαίνει συχνά στο μπάσκετ. Επιστροφή σε λίγο. Παράταση στο τελικό της Development League. Το έβλα εναντίον δεν έχει. 58 όλα το σκορ. 5 λεπτά. Για να μάθουμε ποιος θα είναι ο μεγάλος διοικητής. Κατεχίδης. Κατεχίδια της Πουέμπλα. Σουρμελίδης παραλίγο να κλέψει ο Μιλωνάς. Πιέζει ο Κασάσοβλου, περνάει ο Χασεκίδης. Σε βρίσκει την πάση στον Γιουλέκα. Γιουλέκα από την κορυφή. Τρίποντο απίστευτο, επιθετικό ριμπάουν. Δεν στηρίζεται κάτι. Τρέχουν τώρα ή δεν έχει. Καλπατσίδης. Καλπατσίδης. Από πόδι παιχτό έχει τον Πουέμπλα. Η μπάλα για τους δεν έχει. Τα φάουλ μένουν στην παράταση, είναι ομαδικά πολλές. Επαναφορά με Καλπατσίδη, βγαίνει από τα σκύλο Μιλωνάς. Δεν βρίσκει το σουτ, το πιέζει στεναρά εκεί ο Σουρμελίδης, τώρα ο Καζατζίδης. Και δίνει φάουλ ο διοικητής. Εγώ φάει. Κακό φάουλ, ο Καζατζίδη. Ένα παίκτη έστωχο. Άλλη μάχη να προσθέσουμε για τον Πέτσον MVP, Άλεξ. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ είχα σίγουρο από δεν έχει τον Καλπατσίδη. Νομίζω και Μιλωνάς του Ρεχάρη. Τώρα από Πουέμπλα... Δεν ξέρω, δύσκολο να κάνω πρόβλεψη. Άστοχος ο Μιλωνάς, rebound από τον Καζαντζίδη, διαφορά στον πόντο. 4 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. Χωρίς Δημήτρη Σουρμελίδη που έβλεψε έχει αποβληθεί. Ναι, ναι, έχει... Είναι μεγάλο σύγχρονο. Βέβαια εδώ πέφτει τάση το παιχνίδι. Χασεκίδης. Για μένα πώς το παιχνίδι τον Πουέμπλα. Σεντράει εδώ Χασεκίδης, κερδίζει. Φάουλ που θα το στείλει στις βολές. Το είχα πει και λίγο εκεί, κάνα τετράλεπτο που τελειώσει το παιχνίδι. Ο Στάσης Χασεκίδης είναι πάρα πολύ δυναμικός παίχτης. Βλέπουμε εδώ ότι οποιοδήποτε drive πάει να ξεκινήσει πηγαίνει φάουλ και τώρα οποιοδήποτε φάουλ είναι βολές. Το έχει διαβάσει το Στάσιο Χασεκίδης, χτυπάει εκεί και κερδίζει δύο βολές. Θέμα για βολές.
Καλώς κατώ στον Γιώργο Σουμελίδη, τον έχουν βγάλει όχι εκτός παιχνιδιού, απλά τον έχουν φέρει πάρα πολύ για το παίζουν αυτή την άμυνα από την αρχή. Ω, άστοχο το στάθμι. Τώρα θα πρέπει ο Χαραφτάς να προσεχίζει ο Σκουέμπλε. Από την άλλη δεν έχει, έχουν Μιλωνάκη και Καλπαξίδη. Άστοχη και rebound του Χασακίδη, επιθετικό. Τα αριστερά τώρα ο Χασακίδης. Το ισορροπία σουτ, απίστευτο. Απίστευτο τελείωμα από το Χασακίδη. Και τώρα μπροστά η Πουέμπλα. Καλπαξίδης. Περνάει τον Εκοβλέ. Μιλωνάς. Καχεία τρίπλα. Μιλωνάς. Κλείνεται, παίρνει εκτός ισορροπία σουτ. Απίστευτο καλάθι από τον Νίκο Μιλωνά. Σε μια τρομερή άμυνα που κάνουν έτσι. Και ο Καζατζίδης και ο Σουρμενίδης. Τώρα στην άλλη πλευρά. Καζατζίδης. Πάρα από τον άνθρωπο δικαίωμα για βολές. Πρέπει να είναι το πέμπτο φάουλ του Λάμπρου, Άλεξ. Δεν ξέρω. Ναι, ναι, είναι το πέμπτο φάουλ. Ένας πολύ κρίσιμος παίκτης. Αποβάλλεται για τους δεν έχει. Παίρνει τον δρόμο που είχε ακολουθήσει ο Δημήτρης Σουρμενίδης. Παρόλο που στην αρχή το έκανα μια κριτική γιατί έφερε να χρειαζόταν με τρίπλα, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και με αμυντικά και με τα ριπάω. Τώρα άστοχος ο Καζατζίδης στην πολύ. Άστοχη και δεύτερη, ριμπάνω του Σαλασάσογλου. Το πασάρι τώρα στον Καλπαξίδη. Παξίδης. Πάει στον συναντήριο ενός τον Λεκομπλέ, για να δούμε. Ω, περνάει η Ατσιέδη όμως ο Σουρμελίδης και φέρνει στον εθνιδιασμό για τους Πουέμπλα. Σουρμελίδης, άστοχος. Μιλωνάς. Είστε κουρασμένοι τώρα. Μιλωνάς, υπάρχει ελεύθερος παίκτης, Καλπαξίδης, εσύ για δύο, έστοχος. Ο Ηλίας Καλπαξίδης. Όσο κουρασμένος δεν φαίνεται ο Καλπαξίδης, τώρα σου. Χασεκίδης. Περνάει το Σαλασάσογλου. Χασεκίδης από την κορυφή. Φάουλ και δικαίωμα για βολές. Και βλέπουμε πόσο ο Χασεκίδης έχει ρογμές. Βρίσκει τις ρογμές. Είναι ένας παίκτης πολύ καλός στο πλάι. Εδώ να πούμε Άλεξ ότι πέρασε από την κορυφή και κατάφερε να εκνηδιάσει την άμυνα τον δεν έχει. Και πέμπτο φάουλ για τον Βαβρίτσα. Είναι, τους έχει μεγαλύσει ο Στάσης ο Χασεκίδης με το που μπήκε κάπως επιθετικά σε αυτή τη λογική που είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό το κομμάτι Στάσης να κάνει τον drive, δηλαδή να μην τόσο παίξει το λέμε για τη δυοστή φορά έχει πετύχει και καλάθια αλλά έχει βγάλει και δύο παίξεις με τέτοια φόλ έχει να κρύβει ο Καζατζίδης έβγαλε πριν το λάμπρο αλλά έχει κερδίσει πολλά φαλό ο Στάσης ο Χασεκίδης αλλά χάνει τις βολές. Εδώ φαίνεται ότι η κούραση ακολουθεί τους παίκτες πλέον, είμαστε σε παράταση. Παίζει ρόλο και η φυσική κατάσταση, Άλεξ, που νομίζω ο Χασεκίδης την έχει βέβαια. Χασεκίδης τώρα βάζει τη βολή και η διαφορά πέφτει στους δύο. Άξιδη και η πίεση. Ακριβώς. Βρισκόμαστε τελικό εδώ που ξεχνάμε, Καλπαξίδης. Λέζει ο Λεκομπλές, περνάει ο Καλπαξίδης, κερδίζει φάουλ. Θα τον στείλει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ο Λεκομπλές πάνω στο Βασίλης έχει θέση άμυνα που θα του κερδίσει τον Καλπαξίδη, το στέλνει δεξιά και μετά άμα παρατηρήσουμε βγαίνει η πρώτη γραμμή άμυνας για βοήθεια. Ο Καλπαξίδης είναι πάρα πολύ έμπειρος. Εύστοχος ο Καλπαξίδης. Και βάζει τις βολές. Δεν τις κάνει. 64-61 μπροστά ή δεν έχει. Οποιοδήποτε φάω στο Καλπαξίδη είναι. Δεν είναι και αυτό καλή επιλογή. Άστοχος τώρα ο Οικονόμου βάζει και το χέρι και ανανεώνει την επίθεση για τους δεν έχει. Κοντολέον. Έτσι να εκεί βάζει τα χέρια. Ο Καζατζίδης εκλέβει. Και σφυρίζεται φάουλ τώρα. Έχει δοθεί. Δύο βολές. Δύο λεπτά
και 31 δευτερόλεπτα ακόμη για να ολοκληρωθεί αυτό το εξαιρετικό παιχνίδι. Ουσιαστική συνεισφορά του για άλλο ακόμα να πέσει του Βασίλη του Κομπλέ. Καλά, rebound ο Σουρμελίδης, Σουρμελίδης το λέει απάσκοπος. Rebound ο Σαλασάσοβλος. Ο Βασίλης. Απίστευτος ο Καλπαρσίδης, διέσκησε όλο το γήπεδο, πάσαρε στον Μιλωνά και το τρίτο το έστοχο. Ίσως να είναι το καλάθι του αγώνα. Τι να πω για τον Μιλωνά, έχει βάλει τόσα καλάθια εντυπωσιακά. Σουρμελίδης τώρα στα screen. Θέλεις να πάει αντίθετα, Πασεκίδης. Μιλωνάς πάνω του, Πασεκίδης. Βάζει ωραία το σώμα του και κερδίζει καλάθι και φάουλ ο Στάδης Πασεκίδης. Πολύ έξυπνος παίκτης ο Στάδης Πασεκίδης, έβαλε πολύ ωραία το σώμα του εκεί, κέρδισε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για μια βολή. Άμεση απάντηση από Στάδης Πασεκίδης. Από τον Μιλωνά. Μιλωνάς, 1 λεπτό και 53 δευτερόλεπτα ακόμη. Καλπαρσίδης. Περνάει ο Καλπαρσίδης, το λέει απ. Εξαιρετική άμυνα από τους που έπαιρνα και από τον Καζατζίδη συγκεκριμένα τώρα. Πασεκίδης. Γιώργος Σουρμελίδης η πάσα, Καζατζίδης. Από την baseline πασάρι στο Χασεκίδη, ελεύθερος ο Χασεκίδης για 3. Το παιχνίδι είναι ισόπαλο, 67 όλα. Καλπαρσίδης. Καλπατσίδης περνάει, Καλπατσίδης στο φλόουτερ, έστοχος ο Καλπατσίδης. Απίστευτο φλόουτερ από τον Ηλία Καλπατσίδη. Δουλέκας, close to close. Παραλίγο καλάθι και φάουλ, τελικός δικαίωμα για δύο βολές. Νομίζω ο Χασεκίδης άμα κερδίσουν οι Πουέπλα γίνεται το man of the match. Δεν ξέρω αν θα βγει πέτσο MVP. Άμα κερδίσουν οι Πουέπλα πάντα έτσι. Αλλά αυτό που κάνει στην παράταση και στο κλείσιμο του παιχνιδιού είναι εντυπωσιακό. Ότι πάρει προσωπικά το παιχνίδι. Και φυσικά και άμυνα στους Ρουμενίδες το καταφύγει έτσι. Και ο Γιουλέκας όπως και τον μπάζερ, το τρίποδο το κρίσιμο που βάζει το παιχνίδι στην παράταση. Τώρα στοχή στη βολή. Μια στις δύο, διαφορά στον πόντο. Μιλωνάς, κάτι έχει σφυριχθεί. Αλλαγές είναι. Αλβανός περνάει, Σαλασάσογλου αποχωρεί. Άρα πόδο θέλει. Μιλωνάς. Τώρα Γιουλέκας πάνω σου, Καλπαξίδης. Έρχεται η βοήθεια από τον Καζατζίδη, για να δούμε. Καλπαξίδης. Πολύ ωραία κίνηση το σουτ. Με υπό την πίεση ψηλών χεριών εκεί αστοχή ο Καλπαξίδης. Και τώρα Λεκομπλές. Μακρινή πάσα Γιουλέκας. Δικαίωμα για δύο βολές το φάουλ από τον Μιλωνά. Ο Γιουλέκας είχε φύγει εδώ και πολλή ώρα στον εκνηδιασμό. Κοιμήθηκε η άμυνα, τον δεν έχει και κέρδισε τώρα δικαίωμα για βολές ο παίκτης στον Πουέμπλα. Ο λόγος εσένα. Αρχίσανε πάρα πολύ να το δούμε τον Γιώργο Γιουλέκα. Ήτανε... είχε σηκώσει τα χέρια του, πραγματικά. Εντάξει, για να δούμε. Έστοχος και το παιχνίδι ισόπαλο. Χτύπημα κατά λάθος από την Ελλάδα. Έτσι να γίνει. Να μου βρίσκει το μάχη. Ο Γιώργος Σουρμελίδης ευτυχώς είναι καλά. Γίνεται αλλαγή, περνάει ο Λαπαρίδης στη θέση του. Ξαναβίβαια ο Γιώργος. Ξαναβίβαια ο Γιώργος.
δύσκολη. Μιλωνάς. Μιλωνάς για τρεις. Εύστοχος ο Μιλωνάς. Απίστευτο παιχνίδι. Αυτό το παίξανε άντε τον Μιλωνά. Σε ένα σουτέρ που δεν υπολογίζει την ώρα σε πιο χρονικό σημείο βρίσκεται το παιχνίδι. Δεν παίζει τέτοια άλλο. Γιώργος Ερμελίδης πέρασε ξανά στο παιχνίδι. 40 δευτερόλεπτα ακριβώς για το τέλος του τελικού. Ασοκίδης. Πάει τα δεξιά ο Στάθης, το lay-up. Είναι εύστοχος. 72 όλα. Μιλωνάς. Καλπαξίδης, το ένας εναντίον ενός. Ναι, το ένας εναντίον ενός με το λεκοπλέ. Καλπαξίδης. Στην μουν. Τρεις παίκτες πάνω του Κοντολέων. Είναι αυτό που λέμε, άμα πάει να περάσει baseline, ο Χασουκίδης πάτησε με το πόδι του γραμμή. Δεν είχε κανένα διάλογο το λέω. Time out, επιστροφή. Νομίζω ο Χασουκίδης σίγουρα είναι ο man of the match. Για τους Πουέμπλα, όχι σε όλο το παιχνίδι, αλλά σίγουρα στο κλείσιμο του παιχνιδιού και στο παράδειγμα. Εκεί που μιλάνε οι κορυφαίοι παίκτες, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι, κατοχή για τους Πουέμπλα. 16 δευτερόλεπτα ακόμη. Χασεκίδης. Για να δούμε τι θα επιλέξουν οι Πουέμπλα. Καλπαξίδης πάνω στο Χασεκίδη. Χασεκίδης από τα αριστερά στο drive. Άστοχος, πάνω Καλπαξίδης. 2 δευτερόλεπτα, μακρινό σου, το άστοχο. Και έχουμε δεύτερη παράταση. Παράταση στο κλειστό τους 10, τελικός Development League. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή για τη δεύτερη παράταση. Πάμε τώρα, γιατί δεν έχει. Οικονόμου, στο Μιλωνά. Μιλωνάς. Μιλωνάς περνάει στο floater, αστοχή, μάχες. Πάνω τον οικονόμου. Πάτσε την πλάγια γραμμή, μπάλα για τους Πουέμπλα. Απόλεσαν την πρώτη κατοχή της δεύτερης περίοδου, ή δεν έχει. Ένα λάθος. Τώρα ο Λεκομπλέ στην μπάλα, πασάρει στη Δουλέκα. Ελεύθερος ο Χασεκίδης, δεν τον βλέπει, ψάχνει μια δύσκολη πάσα. Και έχουμε τζάμπολ ανάμεσα στους δύο παίχτες, τον οικονόμου. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον Γιώργο Σουρμελίδας, ελπίζουμε να είναι καλά. Σε λίγο. Είναι τρομερός παίκτης ο Γιώργος Ουρμελίδης εδώ. Έγινε τώρα αλλαγή. Ψυχάρα. Εντάξει, τώρα τι λέω, εγώ παίξω στο παιχνίδι, δεν υπάρχουν μυρικές εκεί. Ακριβώς. Ωραία, είναι πιο τυχερός. Πιο ψύχρεμος. Αυτός θα έχει την καλύτερη φυσική κατάσταση. Ναι, δεν ξέρω, είναι... Εδώ παίξω στο παιχνίδι, τώρα είναι το προβλές που να κάνουμε. Με το λεκοπλέ για τους Πουέμπλα. Γιουλέκα. Το σκρίνει στην μπάλα, ο Γιουλέκας βρίσκει το φόρεξ σε λίγα 2. Rebound από τον Μιλωνά. Καλπαξίδης. Μάλλον Καλπαξίδης. Σούτ από κοντά για 2, εύστοχος ο Ηλίας Καλπαξίδης. 74-72 μπροστά δεν έχει. Λαπαρίδης. Λεκοπλές. Ανεβαίνει ο Γιουλέκας, πάει στο Λαπαρίδη τελικός. Έκοψε ο Λεκοπλές, δεν μπορείς να πάρει την μπάλα. Τώρα ο Λαπαρίδης συγκρατεί. Μέσα χέρι ο Καλπαξίδης και έχει στηριχτεί.
έχει στηριχθεί. Πολλές είναι, γιατί είναι ομαδικά. Άστοχος ο Λαπαρίδης. Σε ένα κρίσιμο σημείο. Μία στις δύο βολές. Και ξαναπερνάει στο παιχνίδι ο Γιώργος Ουρμελίδης. Λαπαρίδης ειδικών αποστολών. Αποχώρησε ο Λαπαρίδης. Ο παίκτης των ειδικών αποστολών τον Πουέμπλα. Αλπαξίδης. Με τον Μπλες πάντα πάνω του Άλεξ. Καλπαξίδης για τρεις. Ναι, ο Ηλίας Καλπαξίδης. Είναι ο Μπέτσον MVP Άλεξ. Άμα και δεν έχει μέσα. Λέω ναι, νομίζω. Θα μου κάνει. Σουρμελίδης θα την κορυφή για τρεις. Και έχει στηριχτεί φάουλ. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι στο σουτ. Τρεις βολές. Ναι, είναι στο σουτ και δικαίωμα για τρεις βολές. Ευκαιρία να πλησιάσουν στον πόντο του Πουέμπλα. Στην πρώτη βολή τώρα εκτελεστής ο Γιώργος Ουρμελίδης. Στοχός. 3 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα ακόμη. Δύο στις τρεις βολές από τον Γιώργο Σουρμελίδη. 77-75 το σκορ. Σουτ για τρεις από τον Καλπαξίδη. Χωρίς δισταθμό, rebound από τον Γιουλέκα. Τρέχει ο Γιουλέκας. Και με μια spin move κλέβει όμως ο Μιλωνάς με την εμπειρία του, αλλά δεν συγκρατεί την μπάλα. Κατοχή για τους Πουέμπλα. Εντάξει, ο Γιουλέκας είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Αλλά παίζει πολύ σωστά το παραδομισμό του. Τώρα έχει κάνει και σε άλλες τιμές παίκτης. Έχει δικαιωθεί βέβαια κάποιες. Προσπαθεί να φύγει ο εφηβιασμό ένας με τρεις. Κατεχίδης που ήταν καθοριστικός τώρα στην πρώτη παράταση, για να δούμε. Πασάρι τώρα στο Λεκομπλέ. Τρίποντα από το Χασεκίδη, άστοχο, rebound από τον Γιουλέκα. Χασεκίδης από την κορυφή για τρεις. Μάχες για το rebound εκεί, ξανά ο Γιουλέκας. Αν είναι δυνατόν. Ενώ ο Γιουλέκας κρίνει πολύ λίγο τον έκανα και την κύριε που κάνει το πιάσμα, δεν μπορώ να παράσω πολλά πράγματα αυτό που κάνει. Ενώ δεν είναι ψηλός παίκτης, παίρνει πάρα πολύ θετικά ρεμπάουντ και μηδέν φάσεις. Μιλωνάς. Έχει ψηφό αίμα έτσι, δεν λέει καθέ. Μιλωνάς πασάρι στον Κοντολέον, για τρεις στον Κοντολέον, άστοχος. Και rebound από κανέναν, μπάλα για τους Πουέμπλα. Αλλαγές, περνάει ο Ζαλασσάς, ο Γλου. Για τους δεν έχει. Σε ο οικονόμου με το νούμερο 6. Αναφορά με Καζαζίδη τώρα. Στην μπάλα ο Λεκομπλές πασάρι στον Γιώργο Σουρμελίδη. Λέσει ο Μιλωνάς. Ο Σεκίδης. Συναδεύουν το φως, όχι. Με πρόσωπο ο Καζαζίδης. Κάνει το λάθος. Νομίζω το λάθος του Καζαντζίνη που δεν πάει να παίξει νωρίς συμπαίξει που προσπαθούν από να πάει σε αυτό το παιχνίδι να πάει στο πόστο του Καζαντζίνη. Ή υπάρχουν συγκεκριμένο μαντικά. Ο Μιλωνάς κερδίζει φάουλ, δικαίωμα για βολές τώρα. Συνέχισε Άλεξ. Ο Μιλωνάς με την αλέτα σου πράγματα. Ομαδικά φάουλ είναι δεύκολα φάουλ. Όταν μια μαύρη κουρασμένη και οι δύο μας κουρασμένες γίνεται εύκολο φάουλ. Ο Καζαντζίνη πρέπει να πάει στο πόστο γιατί στο πόστο είναι πιο εύκολο να γίνει το φάουλ. Δύο λεπτά ακόμη. Δύο στις δύο από τον Νίκο Μιλωνά. Η διαφορά στους δύο πιέζει τώρα
Εντάξει, ο Καμπατσίδης είναι πάρα πολύ καλός. Πέστε εδώ το λάθος, τώρα ήταν λάθος κακής συνεννόησης και χαλαρότητας. Θέλω να περάσω πάνω στον καλπον Χασεκίδη, αλλά το έχει διαβάσει ο Καλπαξίδης. Έκλειψε την μπάλα και παίρνει και δύο φορές και σε ένας παίκτης ο οποίος βάζει πολλές. Όπως και ο Μιλωνέας. Οπότε, πολλά κακά σε μία φάση. Για τους Πουέμπλα. Για να δούμε εδώ ο Καλπαξίδης ο Λίας, άμα να τους βάλει πολλές. Πράγματι είναι ψύχρεμος. Έστω και πρώτη βολή. Πιέζει ο Μιλωνάς εκεί, rebound από τον Κοντολέον. Είχε πλεξικά πάσα ο Γιώργος, δεν την έδωσε. Καρπαξίδης. Καρπαξίδης. Κοντολέον. Και τώρα Μιλωνάς με το Λεκομπλέ μπροστά του. Κοντολέον για τρεις. Rebound από τον Γιουλέκα. Εξεκίνηση πάσα, deflection από τον Σαλασάσογλου μπάλα για τους Πουέμπλα. Εντάξει, ο Γιουλέκας πήρε ακόμα ένα rebound. Παρόλο που η σωματοδομή του δεν είναι σωματοδομή της υλού, έχει μεγάλη αντίληψη. Πάει στη γωνία τώρα. Λεκομπλές στον Καζατζίδη. Καζατζίδης για τρεις. Έστωχο! Με διαψεύδει ο Καζατζίδης. Διαψεύδει θετικά. 81-80 πλέον το σκορ. Είπε ότι πρέπει να παίξει με πλάτη. Δικαιώθηκε, έβαλε το τρίποδο του. Στην κόψη του Ξηραφιού. Μιλωνάς. Τρεις παίκτες κλέ. Δικαιώνεται όμως και rebound από τον Μιλωνά. Άρα ο διεξιμός του Γιώργος. 42 δευτερόλεπτα ακόμη. Μιλωνάς. Έρχεται σκρίνα από τον Οικονόμου. Πιέζει ο Λεκομπλές. Η πάσα Οικονόμου στο σουτ. Έστωχος ο Οικονόμου. Η διαφορά στους τρεις και έχουμε time out. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Στροφή στο παιχνίδι, 30 δευτερόλεπτα ακόμη. Γιώργος Ουρμελίδης. Οικονόμου μπροστά του. Δεν κάνουν φάουλ, δεν έχει. Για να δούμε. Καζατζίδης χάνει την μπάλα σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Κλέει το Καλπαξίδη. Καλπαξίδη δεν κάνει φάουλ τώρα ο Καζατζίδης έξυπνα. Στέλνει στις βολές τον Καλπαξίδη. Τη δεν έχει αγκαλιά με το τρόπαιο. Εντάξει, βέβαια δεν μπορώ να μου κάνω. Για τρομερή και κούραση. Εντάξει, ο Καζατζίδης έκανε λάθος. Αλλά εντάξει, τώρα είναι πολύ κουρασμένοι οι παίκτες και σωματικά και πνευματικά. Τώρα το συζητάμε, εδώ που το φτάσουμε εξής κριτήριο. Για μένα ξαναλέω, δεν υπάρχουν νικητές και κερδισμένοι. Εφόσον έχει πάει ένα παιχνίδι σε δύο παρατάσεις και θα κρυφθεί ποιος θα πάρει το τρόπο στη δεύτερη παράταση, τώρα τι να συζητάμε. Ναι, μπράβο σε όποια ομάδα το πάρει, αλλά πολλά μπράβο και στην ομάδα που δεν θα πάρει το τρόπο. Και οι δύο είναι νικητές, πραγματικά. Τεχνίδι μετά από δύο παρατάσεις. Εντάξει, νικητές είναι μόνο που φτάσαν τελικό. Αλλά έτσι και σε αυτό το τελικό, δηλαδή τιμήσανε. Ενώ ξεκίνησε πολύ νευρικά. Βλέπουμε το σκορ, βέβαια είναι δύο παρατάσεις, έχει πάει ψηλά. Καλπαξίδης ψύχρεμος. Στέλνει τη διαφορά στους τέσσερις. Δεν έχουν τα ημάτια του Πέμπλα, το πήρανε. Δύο στις δύο βολές. Τη διαφορά στους πέντε, 15 δευτερόλεπτα ακόμη. Θέλουν γρήγορη επίθεση που έβλα. Για να δούμε. Σουρμελίδης. Παίρνει το τρίποδο μπροστά στο Μιλωνά. Άστοχο rebound ο Καλπαξίδη. Και έτσι θα ολοκληρωθεί αυτός ο τελικός. Εξαιρετικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες της Development League. Πολλά μπράβο σε όλους. Μπράβο για το ύφος τους. Πάνω απ' όλα. Πέρα από την εικόνα που δείξαν την αγωνιστική που ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο ύφος και όλων των παιδιών από τις δύο ομάδες. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που έφτασε δύο παρατάσεις και δεν υπήρχαν ούτε αψιμαχίες, ούτε νεύρα, ούτε τίποτα. Μπράβο σε όλους. Αυτά λοιπόν πρωταθλητές της Development League ή δεν έχει ομάδα Χαλκιδικής. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλους. Thank you.
των δύο ομάδων. Έγινε απονομή στους Πουέμπλα. Άξιοι φιναλίστ, άξιοι αντίπαλοι. Μια τρομερή ομάδα, στο σύνολό της τρομερή χημεία. Ομάδα με τα όλα της. Τους Πουέμπλα. Come on.